אקסוכה Καλώ ήρθε σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό βίντεο, και έχω άπειρε εκπλήξει σήμερα. Αρχικά, να προσφωνήσω: Τον καλεσμένο μου είναι ο Μάνο ο Χατζηδάκη, ιστορικό και συγγραφέα πάνω από 25 βιβλία. Και οπωσδήποτε έχει γράψει το εξαιρετικό έργο σχετικά με τον Παπαδόπουλο. Είναι ένα τετράτομο έργο, τέσσερα βιβλία, τεράστια, τόσο χοντρά είναι. Θα στα δείξω λίγο πιο μετά. Και μάλιστα, έχουμε και μια πολύ ειδική προσφορά με, με τον εκδοτικό οίκο πελασγό, για να το πάρετε όλοι σα. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι. Και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένο για το συγκεκριμένο. Περισσότερα γι' αυτό θα σου πω πιο μετά. Όμω σήμερα πραγματικά θα αναλύσουμε πολύ σημαντικά θέματα στο σημερινό βίντεο, στο σημερινό podcast. Θέλω την προσοχή σου, θέλω να είσαι από κάτω στα σχόλια, ευγενικό, ωραίο, να κάνει κοινοποίηση το βίντεο. Και έχω και, ένα, και μια έκπληξη. Πέραν τη προσφορά με του τόμου που έχουμε για σήμερα για σένα, θα έχουμε για άλλα δύο επεισόδια θα έχουμε την τιμή για άλλα δύο επεισόδια ουσιαστικά μια τριλογία επεισοδίων με σκοπό να αναλύσουμε ακριβώς το τι έγινε στην περίφημη δικτατορία Χούντα. Θα τα αναλύσουμε όλα στο πρώτο επεισόδιο είναι αυτό το οποίο βλέπεις αυτή τη στιγμή θα εξετάσουμε το πώς και το γιατί και ποια ήταν η πολιτική κατάσταση της εποχής. Όλο το πλαίσιο ξεκινάμε τον αγαπημένο μου Φίλο και καλεσμένο σήμερα Γεια σου Μάνα, τι κάνει. Γεια σου, Τέρι. Επιτέλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η τιμή και η χαρά είναι δική μου. Εκπληκτικό συγγραφέα και ιστορικό. Έχει κάνει ένα απίστευτο έργο. Δεν το λέω για να φιλοφρονήσω. Το λέω γιατί είναι η αλήθεια. Ευτυχώ υπάρχουν άνθρωποι σαν εσένα που ουσιαστικά έχει αφιερώσει πόσα χρόνια από τη ζωή σου για αυτό το πράγμα. Έχω αφιερώσει, άμα βάλει μαζί με τη συλλογή στοιχείων, κοντά στα 30 χρόνια. Απίστευτο. Ναι. Δηλαδή το 1 ε, τρίτο. Ενό ναι, αιώνα. Ναι, 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 ναι. Κοντά στα 25 χρόνια είναι η μελέτη, η έρευνα, η γνωριμία προσωπικότητων. Α, γνώρισα σχεδόν όλα τα στελέχη τη εποχή, τα στρατιωτικά. Ε, πώ ξεκίνησε. Γνώρισα όλα τα πολιτικά, τα περισσότερα, του περισσότερου από του πολιτικού υπουργού. Δηλαδή, από του 100. Σου ανέθεσε κάποιο αυτό το έργο. Δεν έχω καταλάβει πώ ξεκίνησε. Κανένα, κανένα. Όχι. Ήταν δική μου, ήταν ένα, ένα κενό στη βιβλιογραφία ε, τρομερό. Ένα ταμπού εκείνη η περίοδος. Ήταν η πιο ανέγκυχτη, η πιο άγνωστη περίοδος της ελληνικής ιστορίας. Αυτό εμένα με εγωίτευσε. Και με εγωίτευσε γιατί έβλεπα μια περίεργη ε, αντίφαση. Η αντίφαση αυτή ήταν πια Ότι στο σχολείο, στη, στο πανεπιστήμιο, στη τηλεόραση, στα ντοκιμαντέρ παντού, κάθεσαι και σου λέγανε για τη μαύρη εποχή... Ε, μια δεύτερη κατοχή, η περίοδο που βασανιζόταν ο κόσμο του. Το που σκοτεινό αυτώ, που δεν δωμάτιο το μουσες, και ναι, που, φο, που φοβόσουν να κτλ. Και, και από πρώτο τον πατέρα μου, για να πω και την οικογένειά μου α πούμε, mm. ο οποίο δεν ήταν πολιτικοποιημένο άνθρωπο, ήταν απλά η σε εκείνη την εποχή. Mm. Μέχρι και τον. γιατί εγώ πρόλαβα και τέλη δεκαετία 80, α πούμε, είμαι 49 χρονών. Πρόλαβα, μέσα πούμε, μέσα. ήμουν έφηβο μέσα προ τέλη δεκαετία 80, αρχέ 90 κτλ. Και πρόλαβα ακόμα ανθρώπου, οι οποίοι ήταν οι 50 τη εποχή και οι 45 άρηδε τη εποχή, οι οποίοι την είχαν ζήσει ω μεγάλοι άνθρωποι, που είχαν συνείδηση του τι γινόταν. Και έβλεπα στο ταξί, στο λεωφορείο. Ε, στο, στη στάση παντού, να σου μιλάει όλου για τη χρυσή εποχή, την εποχή που ζήσαμε καλά, που περάσαμε υπέροχα, που είχαμε λεφτά, που είχαμε δουλειά. Τι α... με τις πόρτε ανοιχτέ, έχω ναι. ακούσει από τους δικούς μου παππούδε. Ναι, αυτά είναι που μας ήρθε. Στο χωριό θα σου λένε που μας ήρθε φως και νερό και τηλέφωνο, που τότε αναπτυχθήκαμε, που τότε είχαμε δουλειά, που τότε έκανα σπίτι, που τότε απέκτησα αυτοκίνητο, που τότε είδα αυτό. Και έχουμε την άλλη άγουγε την αυτούς που λέγανε η χρυσή εποχή και αυτούς που λέγανε η μαύρη εποχή. Λοιπόν, μεταξύ χρυσής και μαύρης. Εκτός και αν μιλάμε για τον μαύρο χρυσό που είναι το πετρελαιό, με το οποίο έχει σχέση ο Παπαδόπουλος, αυτό θα το πούμε σε μια άλλη εκπομπή μας mm -hmm. για το έργο. Ε, είναι μεγάλη διαφορά, φίλε. Δεν είναι κάτι μεσοβέζικο. Είναι να σου λέει, ο, να βλέπεις τον απλό το βιοπαλεστή, τον απλό Έλληνα, τον απλό εργάτη, τον απλό αγρότη, τον απλό ε, άνθρωπο της της καθημερινότητας, της ρουτίνας να σου λέει που την έζησε, να σου λέει ήταν η χρυσή εποχή και να σου λένε οι άλλοι ήταν η μαύρη εποχή, λε, εδώ κάτι συμβαίνει. Mm. Πρέπει να το ψάξω λίγο καλύτερα. Τι συμβαίνει εδώ πέρα, Όντω δηλαδή λίγο, εγώ εγώ είναι μου πολύ κόλλησε, περίεργο. Αυτό. αυτό, θα εξετάσουμε στο σημερινό επίπεδο. επεισόδιο. Αυτό θα εξετάσουμε. Για ποιο λόγο η αριστερή να το πω δούμε... έτσι, εγώ θα το πω. Τώρα θα δούμε πριν πάμε εκεί, γιατί αυτό αφορά το τι έγινε ω κυβέρνηση. Τι έκανε, τι έπραξε ω καθεστώ τα πεπραγμένα του. Η σημερινή μα εκπομπή αφορά κυρίω να καταλάβουμε γιατί φτάσαμε εκεί. Mm. Ποιοι ευθύνονται που φτάσαμε εκεί, γιατί έγινε η στρατιωτική αυτή επέμβαση, γιατί έγινε αυτό το οποίο αποκαλούν πολύ πραξικόπημα που στην πραγματικότητα ήταν, ήταν επανάσταση και όχι πραξικόπημα. Για να το εξηγήσω γιατί. Πραξικόπημα είναι από πάνω σκάτω. Α, Α, από μπράβο. πάνω προ τα Α, κάτω. Ακριβώ. Νομική, υπάρχουν νομικέ ασφαλίσει. Δηλαδή, ζαμόψη, αν το έκανε ο βασιλιά, θα ήταν πραξικόπημα. Α, μπράβο. Αν το έκανε η κυβέρνηση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται από την ίδια την κυβέρνηση η οποία ε, παραποιεί ή αλλοιώνει του όρου του πολιτεύματο ή του συντάγματο και το ζούμε πάρα πολύ συχνά αυτό τα τελευταία. Και Ελλάδα και Τουρκία. Ναι, είναι πραξικόπημα. Οποιαδήποτε μεταβολή τη καθεξιστική τάξεω, τη συνταγματική τάξεω, τη πολιτιακή τάξεω από την ίδια την εξουσία, από του ήδη κυβερνώντε, αυτό θεωρείται πραξικόπημα. Η επανάσταση είναι όταν η ανατροπή τη καθεστική αστάξεω, η ανατροπή του καθεστώτο, του πολιτεύματο κ.λπ. γίνεται εκ των κάτω από του μη κυβερνώντε. Αυτό είναι επανάσταση. η επανάσταση. Αυτή η βλακεία που λένε πολλοί τις επαναστάσει κάνει ο λαό είναι τελείω ανιστόρητο και κοινωνιολογικά και πολιτιολογικά και ιστορικά. Διότι ουδέποτε ο λαό από μόνο του κινήθηκε για να ε, κάνει επανάσταση. Ακόμα και σε περιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν λαϊκές εξεγέρσεις έχουν όλες δημιουργηθεί και προκληθεί από μία εκλεκτή, οργανωμένη μειοψηφία. Είτε αυτή η μειοψηφία είναι οργάνωση, είτε αυτή η μειοψηφία είναι κόμμα, είτε αυτή η μειοψηφία είναι ο στρατός ή μια στρατιωτική οργάνωση, είτε ε, οτιδήποτε. Μία μικρή μειοψηφία οργανωμένη, οργανώνει πάντα τι επαναστάσει, τις οποίες μετά είτε τις ακολουθεί, σε κάποιο ποσοστό, είτε σε όλο, είτε σε κάποιο, ο λαό. Και παίρνουν και την λαϊκή έγκριση. Επανάσταση δεν σημαίνει ότι την κάνει λαός, ποτέ τι επαναστάσει δεν τι κάνει ο λαό. Τι επαναστάσει τι κάνουν οργανωμένε μειοψηφίε. Ωραία. Ο Πατακό και ο Παπαδόπουλο. Καταρχά, να ορίσουμε λίγο το ποια ήταν τα πρόσωπα. Κυβερνούσαν εκείνη την εποχή καταρχήν. Όχι. Άμα δεν κυβερνούσαν. Ήταν συνταγματάρχε. Ναι. Υπάρχει Όχι. και ανώτερο από το συνταγματάρχη. Ζόλυφτο. Ωραία. Καταρχήν η θεωρία περί συνταγματαρχών είναι γελία. Και ναι, γιατί ακούμε χούντα τα συνταγματαφόρα. έχει περάσει αυτό. Ούτε δηλαδή. το ένα ούτε το άλλο μπορούν να, να ανταποκριθούν στην πραγματικότητα και θα σου εξηγήσω γιατί. Η λέξη χούντα, την οποία την έχουν κάνει καραμέλα, ε, δεν ξέρει κανεί τι σημαίνει. Εσύ ξέρει τι σημαίνει χούντα. Να <laughs> 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 το ορίσω κάπω. Ναι. Ε, οι αριστεροί θα πούνε ότι μα βάλαν στη φυλακή και μα είχαν. Ναι, χούντα. Τι σημαίνει η λέξη χούντα, Από πού βγήκε η λέξη χούντα, ε, Είναι δυσκολία η λέξη δυσκολία Huda. στην επικοινωνία, θα έλεγα. Δηλαδή δ, δεν έχει ελευθερία, κανένα και ξέρει δε... 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 καμία σχέση, κανένα δεν ξέρει τι. Λοιπόν, χούντα είναι λατινική, λατινική λατινοαμερικανική λέξη τη αγγλική λέξη joint. Οκ. Okay. Γι' αυτό και γράφει και σχέση. junta. Ναι. Χούντα, επειδή είναι στα, με, ισπανικό, με ισπανόφωνη, λατινοαμερικάνικη mm. προφορά. Η χούντα σημαίνει δηλαδή, ή αλλιώ joint στα αγγλικά, σημαίνει σύνδεσμο. Λοιπόν, ήταν ένα θεσμό, ο οποίο ήταν και προοδευτικό μάλιστα, ε, περιφερειακών διοικήσεων στη Λατινική Αμερική, ε, σύνδεσμοι περιφερεια, περιφερειακών διοικήσεων, που είχαν και, και τους, οι οποίοι ονομάζονταν χούντε. Περιφερειακέ χούντε. Οι οποίε είχαν και μάλιστα ε, θετικό πρόσημο. Τι έγινε όμω, στην πορεία δημιουργήθηκαν και στρατιωτικοί σύνδεσμοι, οι οποίοι κάνανε διάφορες, διάφορα κινήματα και επαναστάσει. Οι σύνδεσμοι αυτοί, οι χούντε στα λατινοαμερικανικά, ανεβαίνανε πάνω και κάνανε τα λεγόμενα λατινοαμερικανικά κινήματα, τα οποία ε, ήταν πραγματικές Χούντες στρατιωτικές, Στρατιωτικοί σύνδεσμοι ήταν σύνδεσμο στρατιωτικών. Με ο οποίο ανέβαινε, ανέβαινε πάνω στην εξουσία με κίνημα, αλλά κυβερνούσε και αυτό σημαίνει στρατιωτική Χούντα ω καθεστώ ένστολοι εν ενεργεία αξιωματικοί, οι οποίοι κυβερνούν με συλλογική εξουσία, η οποία αποκαλείται σύνδεσμο στα λατινικά Χούντα. Συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, όχι. Είχαμε ομάδα συγκεκριμένων εν ενεργή αξιωματικών ένστολων οι οποίοι μας κυβερνούσαν συλλογικά ή είχαμε μια κανονική κυβέρνηση όχι επανάσταση ήταν, ναι. δεν, Όχι, ήταν... δεν υπήρχε διαφορά η Χούντα μπορούσε να κάνει επανάσταση η Χούντα είναι ο σύνδεσμος Χούντα σημαίνει σύνδεσμος Ένα mm. ένας στρατιωτικός σύνδεσμος έκανε επανάσταση στρατιωτική και ανελάβανε την εξουσία και κυβερνούσε συλλογικά σαν επαναστατικός σύνδεσμος Σαν επαναστατική επιτροπή. Σαν μιλιτέρη κούντα. Στην, στην Ελλάδα είχαμε καθεστώς συλλογικής επαναστατικής επιτροπής ή τη χούντας να μας διοικεί. Πότε. Δεν ήταν συλλογικής. Ήταν μια συγκεκριμένη ομάδα που το αποφάσισε. Δεν ήταν συγκεκριμένη ομάδα. Όχι. όχι. Εδώ είναι η διαφορά. Στην 21η Απριλίου έχουμε κίνημα επανάσταση του στρατού στην οποία συμμετέχουν πάνω από 3.000 αξιωματικοί. Δεν μιλάμε για μια ομάδα, δεν μιλάμε για κάποιον σύνδεσμο, δεν μιλάμε για κάποια οργάνωση. Μιλάμε για μια σχεδόν καθολική εξέγερση, στην οποία 3.000 είναι ήδη μοιημένοι οι οποίοι συμμετέχουν στην επαναστατική ενέργεια και η οποία από την στιγμή που εκδηλώνεται το σύνολο των περίπου 8.000 αξιωματικών οι οποίοι αποτελούσαν το σύνολο των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων, τάσεται στο πλευρό τη και εντάσσεται και αυτό στην Επανάσταση. Άρα μιλάμε για καθολική. Όλοι, καθ όλοι για καθ Άρα μιλάμε για καθολική ενέργεια του στρατού και όχι ενέργεια μίας μιας μία ενό συνδέσμου. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, το κυριότερο. Δεν είναι χούντα, διότι δεν κυβερνάει ω χούντα μετά δεν κυβερνάει μια συλλογική εξουσία στρατιωτικών οι οποίοι έχουν συγκροτήσει επαναστατικό συμβούλιο το οποίο συλλογικά κυβερνάει. Από εκεί και πέρα δημιουργούνται κανονικά κυβερνήσεις με πρωθυπουργό όσοι εκ, των, εκ του στρατού πολιτεύονται μάλιστα φεύγουν από, την πολιτική, φεύγουν από το στρατό, αποστρατεύονται για να μην δίνεται η εντύπωση στρατοκρατίας και οι κυβερνήσεις που συγκροτούνται από κάτω δεν δικούνται από καμιά συλλογική Ομάδα στρατιωτικών, αλλά είναι κυβερνήσει τεχνοκρατών, καθηγητών, διανοούμενων κτλ. Υπό την κυβέρνηση του Γεωργίου Παπαδοπούλου, ο οποίο πλέον έχει φύγει. Δεν έχει πάψει να είναι στρατιωτικό, έχει αποστρατευτεί και έχει γίνει πρωθυπουργό. Πρωθυπουργό ή πρόεδρο. Πρωθυπουργό. Το 1967 μέχρι 67 με το 1973. Το 1η Ιουνίου του 73 γίνεται πρωθυπουργό με πρόεδρο προ, Δημοκρατία για με να πάει σε εκλογέ. Όπου πηγαίνει πλέον σε εκλογέ. Okay. Είναι μεταπολίτευση. Άλλο είναι αυτό. είναι αυτό. θα φτάμε, αυτό. Πάμε. Εγώ θέλω τα πρόσωπα του πριν το 67. Ποια ήταν τα πρόσωπα κλειδιά, Σίγουρα μπορούμε να πούμε ήταν ο Βασιλιά. Άκουσε να, να δει. Ε, υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία. Να ξεκινήσουμε το θέμα ε, τη. Ε, η ιστορία των τριών γύρων του Κουκουέ. Γιατί όλο το θέμα είναι ότι την περίοδο από το 1961 το το 67, το η Ελλάδα περνάει μια τεράστια εθνική κρίση. Μάλιστα. Αυτό θέλω ο... και θέλω να εστιάσω. Μια αρχικά πολιτική κρίση, η οποία αυτή η πολιτική κρίση αρχίζει να μετεξελίσσεται σε τραγική εθνική κρίση, η οποία αρχίζει να μετεξελίσσεται από το 65 από το Ιουλιανά του το 65 το και μετά, σε οδό προ αιματοχυσία και νέο εμφύλιο παράγμα. Ενώ υπήρξε εμφύλιο 10 χρόνια πριν. Μα ακριβώ. εκεί είναι Όλο το όλοι, λέγανε, να μην όλοι βλέπανε ότι πλέον οδεύουμε προς αυτό που αποκαλούσαν τότε τέταρτο κομμουνιστικό γύρο. Mm. Γιατί για να θυμίσουμε στον κόσμο για όσους δεν τα ξέρουν, υπάρχουν οι πρώτοι τρεις κομμουνιστικοί γύροι θεωρούνται, είναι ο πρώτος την περίοδο 1943-1944 1942-1944 όπου επικατοχής το ΚΚΕ ιδρύει το νέα το ΕΑΜ, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, και τη στρατιωτική του πλευρά, τον Ελλάς, η οποία είναι μια οργάνωση που προσπαθεί αντί να κάνει κάνει υποτυπώδη αντίσταση κατά του Γερμανού κατακτητή. Αυτή σκοπός, δεν ήταν που κάνα πενομάζωμα. Ο σκοπός, ο σκοπό, όχι ακόμα. Όχι. Αυτή είναι, μιλάμε για τον πρώτο γύρο τώρα. Το λεγόμενο κατοχικό εμφύλιο. Το κατοχικό εμφύλιο τι κάνουν αυτοί. Ο Ελλάς τι κάνει. Ο Ελλάς από το 42 έως το 44, αντί να μάχεται τον κατακτητή, κυρίως δίνει βάση στο να μάχεται οποιαδήποτε άλλη μη κομμουνιστική αντιστασιακή οργάνωση υπάρχει. Χτυπάνε τις οργανώσεις ΠΑΟ, Πανελλήνιο Απελευθερωτική Οργάνωση, ΙΒΕ, Υπερασπιστέ Βορειοελλάδο στη Μακεδονία, για να εξουδετερώσουν τελείω οποιαδήποτε μη κομμουνιστική οργάνωση υπάρχει στην Μακεδονία και τσαουσαντών. Χτυπάνε στην Ήπειρο τον Εδές του Ζέρβα, χτυπάνε στην Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα ε, τις ομάδες του Κωστόπουλου και του 542 Συντάγματος Ευζώνων, χτυπάνε στην Πελοπόννησο τον Επαναστατικό Ελληνικό Στρατό ΕΕΣ, τις ομάδες του Βρετάκου κτλ. Χτυπάνε δηλαδή σε όλη την Ελλάδα, τους βλέπεις, ενώ βρισκόμαστε υπό γερμανική κατοχή, αυτοί χτυπάνε και εξουδετερώνουν ή ενοποιούν δια της βίας ή αφανίζουν και σφάζουν όλες τις άλλες μη κομμουνιστικές οργανώσεις γιατί? γιατί, ο σκοπός τους δεν είναι να πολεμήσουν τον Γερμανό κατακτητή αλλά απλά όταν οι Γερμανοί θα αποχωρούσαν που κάποια στιγμή ότι θα αποχωρήσουν να κυριαρχεί ο Ελλάς σε όλη την επικράτεια με σκοπό να καταλάβει την εξουσία με το που φύγουν οι Γερμανοί να κάνουν ε, ακόμα την και σήμερα κομουνιστή. το ίδιο λένε λοιπόν, αυτό ήταν ο πρώτος γύρος. Ο δεύτερο γύρος ήταν τα Δεκεμβριανά του 1944. Έχουν εκεί πλέον ήδη κυριαρχήσει, έχοντα σχεδόν εξουδετερώσει όλε τι ε, αντιστασιακές αντιστασιακέ οργανώσει που υπήρχαν, τι μη κομμουνιστικέ, τι εθ, εθνικέ, ανεξαρτήτω πολιτικών, γιατί υπήρχαν και σοσιαλιστικέ και δημοκρατικές δημοκρατικέ, και δεν ήταν κεντρώοι, δεν ήταν οι άλλοι ακροδεξιοί, οι φασίστε, ή δεν ξέρω, οι που λένε το 542 Σύνταγμα Ευζώνων ήταν από 8 του 35 ο άνθρωπο, πούμε. Ο Ζέρβα ήταν επίση δημοκρατικό, βενιζελικό, αξιωματικό. Τι πάγανε ανεξαρτήτω ιδεολογία οτιδήποτε μη κομμουνιστικό. Για να μην υπάρχει καμία δύναμη ένοπλη πλην τη δική του. Ουσιαστικά στην οργάνωση. Στην ήταν, επικράτεια, ακριβώ. Και βρισκόμαστε πια τον Οκτώβριο φεύγουν οι Γερμανοί του και απευθεία οι μαραρχίε του Ελλάσ, οι οποίε έχουν κυριαρχήσει κυρίω στην υπόλοιπη επικράτεια, αρχίζουν να περικυκλώνουν την Αθήνα. Ο σκοπό του είναι να εξαπολύσουν το δεύτερο πλέον γύρο. Έχουμε κυριαρχήσει στην επαρχία, πρέπει να επικρατήσουμε και στην Αθήνα, όπου πλέον θα κηρύξουμε λαϊκή δημοκρατία. Θα κηρύξουμε δηλαδή κομμουνιστικό καθεστώ. Μάλιστα. Και εξαπολύουν το λεγόμενο Δεκεμβριανό κίνημα, τα Δεκεμβριανά του 1944, τα οποία. Λούτρο Αίματο, είναι οι άλλε εκπομπέ αυτά να τα κάνουμε. Φλωράκη εκεί πέρα έφτιαξε δύο βιβλία <χει> ποινικό. Αποτυγχάνουν και εκεί υποτίθεται ότι με τη συμφωνία τη Βάρκηζα υποχωρούν, όμω παραδίδουν τον πιο άχρηστο πλεισμό του στον Ιταλικό και προετοιμάζονται για τον τρίτο γύρο. Ο οποίο τρίτο γύρο λαμβάνεται η απόφαση να γίνει το 1945 και εξαπολύεται, αρχίζει, θα λέμε πάρα πολύ συνοπτικά, mm. από το 46 από το 46 αυτό. μέχρι το 49 έχουμε τον λεγόμενο σήμερα αποκαλούμενο εμφύλιο ε, βάσει των αποφάσεων του ΟΗΕ γιατί βγήκε για συγκεκριμένη απόφαση ε, πόλεμο μάλλον όχι σύμμορυτο πόλεμο η σωστή έκφραση δεν είναι ούτε σύμμορυτο πόλεμο, διότι σύμμορυτο πόλεμο είναι πόλεμο μεταξύ συμμοριών αντισυμμοριακός αγώνας γιατί διότι ονο, ονόμασε ο ΙΕ με απόφασή του το κομμουνιστικό κίνημα που κάνανε, που ξεκίνησε από το Λιτόχωρο, από την επίθεση στο Λιτόχωρο το 1946 το Μάρτιο και κατέληξε σε έναν 3,5 χρόνια τεράστιο πόλεμο ο οποίος έφτασε μέχρι το, τον Αύγουστο του 1949 με τη νίκη των εθνικών δυνάμεων του στρατού μας στο Γράμμο και στο Βίτσι. Ε, τους αποκάλεσαν το 1948, αν θυμάμαι καλά, ο ίδιο ο ΙΕ έβγαλε απόφαση η οποία λεγόταν ότι αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι bandit warfare. Δηλαδή ληστοσημωρίτε, ληστρικέ συμμορίε οι οποίε χτυπάνε και οι οποίε μάλιστα λέει ο ίδιο ο ΙΕ ότι επειδή εκπαιδεύονται, που ήταν και η αλήθεια, εκπαιδεύονται, εξοπλίζονται, χρηματοδοτούνται από τους βόρειους γείτονες της Ελλάδος, οι οποίοι επειδή έχουν βρει μια πέμπτη φάλαγγα το κουκουέ ε, για να χρησιμοποιήσει να τη χρησιμοποιούν και τους εξοπλίζουν σκεφτείτε ότι η έδρα εξαπολύσεως η επιμελητεία του αντάρτη ξέρω εγώ, και τα λοιπά του δημοκρατικού στρατού Ελλάδος όπως τον λέγανε των συμμοριτών των κομμουνιστών ήταν στο Μπούλκες τη Ιουγκοσλαβίας αρχικά και μετά εξοπλιζόντουσαν από τη Βουλγαρία και από την Αλβανία ήτανε γιατί του είχαν τάξει οι κομμουνιστές ότι αν μα βοηθήσετε να καταλάβουμε την εξουσία. Άρα, ποιο είναι των Εβραίων ουσιαστικά ναι, ήταν αυτό. Άμα, μα βοηθήσετε να καταλάβουμε την εξουσία στην Ελλάδα, τότε η πέμπτη ολομέλεια του ΚΟΚΟΕ, το είπε αυτό, η, η, Μακεδονία και η Θράκη θα ανεξαρτητοποιηθούν από αυτό την αυτό Ελλάδα. Οι θα αποκοπούν και θα γίνουν ξεχωριστέ λαϊκές δημοκρατίες, θα γίνει μία ή δύο η λαϊκή δημοκρατία της Μακεδονίας ακόμα και τώρα αυτό κυνηγάνε η οποία μάλιστα θα ήταν υπό τον έλεγχο των Βουλγάρων mm. θα ήταν στην ουσία βουλγαρικό προτεκτοράτο έχουμε αυτούς τους τρεις κομμουνιστικούς γύρους Ευτυχώ υπήρξε ο Παύλος Μελάς και ο μεταξά, δηλαδή ενε Πολε... ε, 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 εντάξει ο Μεταξάς αυτά γίνονται μετά τον Μεταξά πολύ μετά τον Μεταξά ναι, ε, αλλά, ε, ε, αλλά το θέμα είναι ότι από πριν υπήρξε το σχέδιο αυτό Πολύ το, καιρό σχέδιο, πριν. το σχέδιο αρχικά τώρα εκεί εδώ βλέπουμε το σχέδιο πλέον των κομμουνιστών οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν το ανεξάρτητο μακεδονικό Έθνο το λεγόμενο, του Σλαβομακεδόνε. Το την εποχή εποχή, σαν αγωγικά αυτό. Την εποχή, δεν είναι το, την εποχή του, του, του του Παύλου Μελά είχαμε τη σύγκρουση με τους Βούλγαρους mm. για το αν η Μακεδονία είναι βουλγάρικη ή αν είναι ελληνική κομιτατζίδε κτλ. Και, και, και εμεί που αντιδρούσαμε και προσπαθούσαμε γιατί προσπαθούσαν να εξοδετερώσουν τον ελληνικό πληθυσμό και να επικρατήσει η βουλγαρική εξαρχία. Ε, την εποχή πλέον των κομμουνιστών, αυτοί πλέον ξεφεύγουν και από το θέμα τη Βουλγαρίας και προσπαθούν να δημιουργήσουν το λεγόμενο Σκοπιανό. Τότε δημιουργείται. Ότι όχι ούτε βουλγαρική είναι ούτε ελληνική. Είναι ξεχωριστό έθνο η Μακεδόν. Από εκεί γεννιέται το ζήτημα αυτό στην ουσία. Τη, Μακε... τη Μακεδονία μπορούμε να, να πάρει. Καλά, γεννιέται ήδη από το 1923 24 που λαμβάνεται η απόφαση της Κομιντέρνης, τη Κομμουνιστικής Διεθνού ότι πρέπει η Μακεδονία και η Θράκη να αποτελέσουν ξεχωριστές λαϊκές δημοκρατίες και ότι υπάρχει δίθεν σε εισαγωγικά ατελείωτα σλάβο-μακεδονικό έθνος το οποίο βρίσκεται υπό τον ζυγό είτε των Ελλήνων είτε των Βουλγάρων. Και ενώ είναι ανεξάρτητο έθνο και πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, Πάει αλλά εξεφεύγουμε πολύ από ναι, το ναι. θέμα. Λοιπόν, Εντάξει, έτσι είναι το ιστορικό. Υπάρχει το... Αυτοί... Υπάρχουν πολλά παρακλάδια. Υπάρχει, έτσι, υπάρχει αυτό το... το... μια δεκαετία σχεδόν πολέμων με τους κομμουνιστές, οι οποίοι έχουν εξαπολύσει τρεις γύρους, έχουν αιματοκυλείς στην Ελλάδα, έχουν κάνει ανίποτε σφαγές, καταστροφές, λαιλασίες, πηγάδες... Εγώ έχω Σφαγές, ιστορία που γυρνούσαν του είναι από το αλβανικό yeah. μέτωπο και ήταν μαυραγορείτες κομμουνιστές οι οποίοι τους παίρνανε τα καλά τα άρβιλα τα για παράδειγμα ή ο, ο άλλος ο μαυραγορείτης, δηλαδή οι άνθρωποι γυρνούσαν με τα πόδια στη Θράκη με ναι, τα ναι, πόδια. Ναι, ναι. Και οι άλλοι στο, στο μεσοδιάστημα του πέρανε οι μαυραγορείτε, οι κομμουνιστέ, για να του δώσουν ένα πιάτο φα ή να του βοηθήσουν ή οτιδήποτε και καλά να βοηθήσουν, του πέραναν τα καλά ναι, τα άρβιλα. τους Του το καλό το παλτό. Εδώ υπάρχουν, όχι, εδώ υπάρχουν τέτοια που του εξοπλίζαν οι Γερμανοί. Έχω στοιχεία τα οποία θα συζητήσουμε άλλη στιγμή. Υπάρχουν στοιχεία, έχουν βρεθεί δηλαδή, έχουν αποδειχθεί αυτά τα οποία υπάρχουν συμφωνίε που είχαν κάνει. Στο Μελίσο χώρο, από εδώ από εκεί, είχαν κάνει συμφωνίε με Γερμανού την ώρα που υποχωρούσαν οι Γερμανοί, Ναι. Ναι. Ε, τι, ποιοι ήταν εδώ στην Ελλάδα τότε. Οι Γερμανοί οι Δημοκράτες ήταν <laughs> ή οι χριστιανοδημοκράτες. Ναι. <laughs> λοιπόν, ε, λοιπόν υπο, υπέγραφαν ο εκπρόσωπος ε, του συγκεκριμένου συντάγματος του Ελλάς, ας πούμε, με τον συγκεκριμένο συνταγματάρχη τον SS, ξέρω εγώ, ή της Βέρμακ, ότι θα σας αφήσουμε ανενόχλητους να υποχωρήσετε, γιατί ήταν οι περίοδες που αποχωρούσαν από την Ελλάδα, που υποχωρούσαν γενικά. Γιατί είχε αρχίσει η απόβαση τη Νορμανδία και αρχίζαν να αποχωρούν, να αποχωρούν, και να υποχωρούν από την Ευρώπη. Λογικό δεν είναι αυτό. Οι σοσιαλιστέ με του κομμουνιστέ το ίδιο. Ίδια, ίδια, ράτσα είναι ουσιαστικά. Φεύγανε λοιπόν οι Γερμανοί και λέγανε οι, Γερμανοί, και λέγαν οι κομμουνιστές Δεν θα σα κυνηγήσουμε, γιατί υπήρχαν δυνάμει που θέλανε και καλά να του κυνηγήσουν ανταρκτικέ. Κάποιοι γιατί... πατριώτε. Ναι, όχι για να του κυνηγήσουμε γιατί θα πετυχαίναμε κάτι. Δίθεν ό,τι για να, τους κυνηγήσουμε, για, να μπορέσουμε, <laughs> για να μπορέσουμε, δίθεν κυνηγώντα του να μπούμε στη Βορειο πούμε, για να την πάρουμε, να τη δάσουμε. αυτό ο ο καλύτερο πλάνο ήταν ναι, από ναι. τα άλλα. Τέλο πάντων. <laughs> Αλλά εκεί μπήκαν οι κομμουνιστέ πάλι στη μέση, έγραψαν σύμφωνα με του Γερμανού και του λένε. Ε, αράξτε, εμεί φυλάμε τα νότα. Σας. Όχι, όχι, φύγετε. Θα, θα κάνουμε εμεί τα νότα υπό έναν όρο. Θα μα αφήσετε το βαριοπλισμό σα. Τον οποίο πού θέλουμε να τον στρέψουμε. Εννοείται στου ίδιου. Στο Στου ναι. ο... ίδιου του Έλληνε εννοείται. Ο σκοπό μα είναι που εμάς να ναι. προ... εσεί να φύγετε προ βορρά, να φύγετε από την Ελλάδα και εμεί να κατέβουμε προ νότο να καταλάβουμε την εξουσία στην Αθήνα. Αυτό mm. ήταν. Και αφήστε μα όλμου, μπαζούκα, οπλισμό κτλ. Όταν εσύ Φεύγω, τα καταλάβαινε αυτά ω ερευνητή νέο, ποιε ήταν οι αντιδράσει σου, δηλαδή όταν καταλάβαινε το ποιοι είναι οι κομμουνιστέ πραγματικά. Τι είναι κομμουνιστέ, εντάξει, δεν υπάρχει χειρότερο. Δηλαδή είναι αυτό. Θα δούμε το ρόλο του, ο ίδιο ο Γιώργο Παπανδρέου του ονόμασε το ΚΚΟΚΟΕ είναι το κόμμα του εγκλήματο και τη εθνική προδοσία. Ε, δεν υπάρχει ε, άλλη έκφραση να το πει αυτό. Όταν ο ίδιο ο Γιώργο Παπανδρέου, ο γέρο τη δημοκρατία που τον ονομάζουν, σου λέει το κόμμα του εγκλήματο και τη εθνική προδοσία, τα είπε όλα εκείνο. Οκ, okay, Δεκτό και δύο λόγια, και δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω γιατί είναι και χάσιμο χρόνο. Οπότε έχουμε ένα πρόσωπο οπωσδήποτε τον Γιώργο Παπανδρέου. Ο γιο του Ανδρέα. Ναι, τώρα που πάμε, πάμε σε μία φάση. Τελειώνει ο πόλεμος, το 1949, ο αντισημοριακό αγώνα, ο εμφύλιο, όπω θέλουν να το λένε, και ήδη από το 1956, με τον α, τριφασικό νόμο που κάνει ο Καραμαλή, τον πιο γελίο νόμο που έχει εκλογικό νόμο που έχει γίνει ποτέ, ο οποίο είχε τρει φάσει, ήταν αναλογικό, στην επαρχία πλειοψηφικό στις, στις πόλεις και στις κομοπόλεις ήμι, ήμι αναλογικό. Δηλαδή ήταν μια τρέλα μόνο και μόνο για να όπου έχει δύναμη να εκμεταλλευτεί το αναλογικό όπου έχει δύναμη να εκμεταλλευτεί το πλειοψηφικό ήταν ο τριλεγόμενος τριφασικός παράνοια σκέτη Μάλιστα. μόνο και μόνο για να κερδίσει τις εκλογές. Αυτό ε, δημιουργεί για πρώτη φορά λαϊκό μέτωπο το πρώτο λαϊκό μέτωπο μετά Μόλι 9 χρόνια μετά το σημερινό πόλεμο, τώρα ας πούμε, έτσι. 7 χρόνια μετά το σημερινό πόλεμο. 49 με 56. Δηλαδή αστικά. Σε εκείνε τι εκλογέ ήταν που λέγανε κάποιοι ότι έγινε νοθεία. Όχι ακόμα, περίμενε. Okay. Πλέον. Το 56 δημιουργείται, δηλαδή για πρώτη φορά, η, επειδή το 51. Ε, μετά το σημερινό πόλεμο το κουκουέ ήθεται εκτός νόμου Έχοντα mm. έχοντας στρέψει τα όπλα κατά της πατρίδος Έσχα την θεωρείται πλέον Τρομοκρατική οργάνωση. Ναι, και, και, πρωτο, να κόμμα. και κόμμα. το οποίο απαγορεύεται η λειτουργία του. Mm. Έχει στρέψει τα όπλα εναντίον τη Ελλάδο για να την καταλάβει και μάλιστα εξοπλιζόμενο από του εχθρού τη, του βόρειου γείτονε. Λοιπόν, ε, σε εκείνη, το 56 λοιπόν, η, το 51 η ΕΔΑ τι κάνει. Η, η το ΚΟΚΟΕ τι κάνει. Δημιουργεί την ΕΔΑ. Αυτά Επειδή... όλα υπάρχουν στα βιβλία, σωστά. Εννοείται. Επειδή δηλαδή. Σε ποιο βιβλίο συγκεκριμένα, στο, γιατί και πώ. στο γιατί και πώ ε, έγινε η επανάσταση του 1967, προπαρασκευή επικράτηση πολιτική ανάλυση. Υπάρχει, θα το δει πάρα πολύ, θα δει πάρα πολύ αναλυτικά στοιχεία. Επίση, κάποιο και στον πρώτο τόμο τη βιογραφία του Γεωργίου Παπαδοπούλου που έχω γράψει, του τετράτου μου έργου, ο πρώτο τόμο τα αναλύει. Εδώ βρίσκονται αυτά τα γεγονότα. Ωρα. Το 1956 λοιπόν δημιουργείται η πρώτη. Φο... Ε, το 1951 μάλλον δημιουργείται για πρώτη φορά η ΕΔΑ, Ελληνική Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά. Τι είναι η ΕΔΑ, είναι η προμετωπίδα του ΚΚΟΕ. Επειδή το ΚΚΟΕ έχει τεθεί εκτό νόμου. Έχει τον δικό του παράνομο μηχανισμό, διότι το ΚΚΕ ποτέ δεν λειτουργούσε μόνο σαν ένα κανονικό αστικό κόμμα. Λειτουργούσε σαν ένα ιδιότυπο στρατιωτικό πολιτικό οργανισμό, με δικό του παρακράτος και δική του στρατιωτική σχεδόν οργάνωση από πίσω και παράνομα παρακλάδια και διασυνδέσεις με όλη την κομμουνιστική διεθνή και παράλληλα δημιουργεί και ένα νομότυπο κόμμα αφού δεν μπορεί να βγει το ίδιο και να πηγαίνω εγώ το χουέ και βάζει προμετωπίδο του ένα άλλο κόμμα που λέγεται Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά. Πίσω από την Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, την λεγόμενη ΕΔΑ, είναι το ίδιο το ΚΚΕ. Το 1956, με τον τριφασικό που έκανε ο Καραμαλής για να κερδίσει τι εκλογέ, για πρώτη φορά τα αστικά άλλα κόμματα που είναι εναντίον τη ΕΡΕ, εναντίον του κόμματο του Καραμαλή, συνασπίζονται με την ΕΔΑ. Και έτσι έχουμε το πρώτο λαϊκό μέτωπο. Λαϊκό μέτωπο λέγεται στη γλώσσα των κομμουνιστών. Ήταν η νέα μέθοδο καταλήψεω τη εξουσία, η κατάληψη τη εξουσία δια της συνεργασίας και αλώσεως των αστικών κομμάτων. Mm τα οποία μετά θα εξουδετερώνονται με τη λεγόμενη, θα την αναλύσουμε και αυτή, η τακτική του σαλαμιού. Σιγά σιγά μέχρι να καταφέρουν να, να, αφού εξουδετερώσουν καταρχήν τη δεξιά, να δημιουργηθεί αντιφασιστικό μέτωπο, αντιφασιστικό οπουδήποτε είναι η δεξιά, οπουδήποτε είναι. Ζωγό, είναι είναι φασίστε. Είναι φασίστε κτλ. Πρώτα αυτοί. Μετά στο τέλο, σιγά σιγά θα του εξουδετερώσουν όλου για να επικρατήσουν και να κηρύξουν τη δικτατορία του προελεταριάτου, που είναι η ιδεολογία του. Πράγμα συγκλονιστικό. Το 58 δε, Πάλι με τον γελίο νόμο του Καραμαλή ο οποίος έκανε διάφορες ε, ε, καταφέρνουν και δημιουργούν και γίνεται η ΕΔΑ αξιωματική αντιπολίτευση. Ωραία. 4, Άρα θεωρείς, 4 θεωρείς σαν πολίτης ότι οι νομοθεσίες αυτές, οι εκλογικές του Καραμαλή βοηθούσαν την ΕΔΑ. Βεβαίως. Προκειμένου να διατηρήσει ο ίδιος την εξουσία ευνοούσε τους κομμουνιστές. Και πάμε πλέον αλλά αυτά είναι mm. τα προεόρτια. Διότι η ουσιαστική μεγάλη κρίση ξεκινάει όταν στην τρίτη εκλογική αναμέτρηση του Καραμαλή δημιουργείται παράλληλα το κόμμα του Γεωργίου Παπανδρέου, το κόμμα του κέντρου το λεγόμενο. Ένωση η Ένωσης κέντρου. Η ένωση κέντρου. κέντρου. Ε, η οποία επειδή στις εκλογές του 61 τις ονομάζει μπορεί και δικαίως mm. Βία και νοθεία, δηλαδή mm. ότι έγινε βία δεν έγινε τόσο όσο το έχω ψάξει, έγινε σίγουρα νοθεία. Mm. Αυτό που λένε ότι ψήφισαν μέχρι και τα δέντρα. Mm. Ότι δηλαδή πηγαίνανε μέχρι και χωροφύλακε πέ, πέ, πέντε φορέ και ψηφίζανε, ότι είναι, έγινε τρομερή νοθεία εκεί. Και αυτό το εξήγηλε ο, ο Γεώργιο Παπανδρέου. Βγήκε έξω και άρχισε τον λεγόμενο αυτό που απεικλήθη ανένδοτος αγώνας ο αγώνας αυτό ήταν ότι η κυβέρνηση αυτή είναι παράνομη, ότι είναι αποτέλεσμα νοθείας, ότι φταίει και, το, και η βασιλεία σε αυτό ο Παύλος, ο οποίο ενίσχυσε και ανέχθηκε αυτή την κατάσταση και ότι δεν αποδέχεται και αρχίζει στην ουσία αγώνα στο πεζοδρόμιο για να ανατρέψει, μη αναγνωρίζοντας ως νόμιμη την κατάσταση της εξουσίας πλέον της κυβερνήσεως της ΕΡΕ, και δεν αποδέχεται ούτε τον βασιλεά, δεν πηγαίνει καν να τον, τον ανώτατο άρχοντα κτλ. μέχρι να πέσει αυτή είναι η χρυσή ευκαιρία που περιμέναν οι κομμουνιστές. Διότι εκείνη τη στιγμή ακριβώς που ξεκινάει ο Γεώργιος Παπανδρέου ανακηρύττει τον ανένδοτο αγώνα, ο ανένδοτος αγώνας είναι αγωνιζόμαστε να πέσει αυτή η κυβέρνηση γιατί είναι παράνομη, γιατί είναι αποτέλεσμα νοθείας και βίας, Εκείνη τη στιγμή ακριβώ εκμεταλλεύεται ο παράνομο κομματικό μηχανισμό του ΚΚΕ και δίνει η εντολή. Κατεβείτε και ενωθείτε και δημιουργήστε μέτωπο βάσεω με το κέντρο στο δρόμο. Μου θυμίζει λίγο σαν την Τουρκία που. Θα δηλαδή εδώ. Ναι που έκανε τη στιγμή που έπεσε ο Νίξον στις Ηνωμένε Πολιτείε, έδρασε η Τουρκία και τότε έγινε το ουσιαστικό το μπάσιμο στην Κύπρο Ακριβώς. δηλαδή οι κομμουνιστές έχουν ήδη αντίληψη με τους Τούρκους σε αυτό το θέμα εδώ όντως, όντως πρόσεξε να δεις για να μιλάμε με στοιχεία λοιπόν. το βιβλίο είναι γιατί και πώς έγινε η επανάσταση του 1967 το δείχνουμε γιόλας. ωραία Νάτω. λοιπόν ε, Έχουμε σίγουρα εκείνη τη στιγμή μια κρίση νομιμότητα, αλλά θέλω να μιλήσω με διάφορα στοιχεία, γι' αυτό και το ανοίγω. Και θα τα ανοίξω πολλέ στιγμέ για να σα διαβάσω συγκεκριμένε ρίσει και στοιχεία ατόμων τα οποία τι λέγανε για το τι συμβαίνει τότε. Ο επίσημο πολιτικό κόσμο. Mm. Λοιπόν, μιλάμε για είτε υπήρξε κατάχραση του, του, κρατικού μηχανισμού για να κερδίσει τις εκλογές ο Καραμαλής οπότε υπήρχε, είχαμε, είχαμε εκλογικό πραξικόπημα είτε η Ένωση Κέντρου την κατηγορούσε αβάσιμα την, την για αυτό. Σελίδα 39. Πάλι έχουμε. 59 είμαστε εδώ. 59. Πάντου, το βιβλίο, έχουμε, να έχουμε βαριά παραβίαση του πολιτεύματο. Στην κρίση αυτή, μοιραίο ρόλο διαδραματίζει για πρώτη φορά και ο γιο του τότε πρωθυπουργού. Ο Ανδρέα. Ο Ανδρέας ο Παπανδρέου. Τον Ιανουάριο, τον Ιανουάριο του 1961 είναι που γυρνάει από την Αμερική, γιατί ο, Όπω θα ξέρετε, οι όσοι δεν το ξέρουν να το μάθουν, ότι το 1938-39. Δεν υπηρέτησε. Δεν Ποτέ. έφυγε, πήγε και υπηρέτησε στο Αμερικάνικο Ναυτικό... έγινε μετά καθηγητή στην Αμερική και τα λοιπά και γύρισε τον Ιανουάριο του 1961. Ο άνθρωπο μη έχουν καμία σχέση με τα ελληνικά πράγματα μέχρι τότε. Λοιπόν, επέστρεψε το, από τι Ηνωμένε Πολιτείε και μάλιστα τον είχε προσκαλέσει ο ίδιο ο Καναμαλή. Ω οικονομικό εμπειρογνώμονα, ω καθηγητή, Κατόπιν παρακλήσεως του ιδίου του πατέρα του, του Γεωργίου Παπανδρέου. Πριν συγκρουστούν και φτάσουν στις, α, στον ανέδωτο αγώνα. Από τη στιγμή εκείνη που έρχεται ο Αντρέας και εντάσσεται στο κόμμα του πατέρα του την Ένωση Κέντρου αρχίζει να οργανώνει μια δική του ομάδα μέσα στην Ένωση Κέντρου, μέσα στο κόμμα του πατέρα του. Μια δική του φράξια α το πούμε. Αυτή είναι μια εξτρεμιστική ομάδα γιατί ο Αντρέας ήταν καθηγητή στην Αμερική αλλά το έπαιζε πάντοτε από τη δεκαετία του 30 τροτσκιστής, τεταρτοδιεθνήτη. Ότι ήταν τροτσκιστικής ιδεολογία. Σε βλέπω έχει λίγο... <laughs> Τα λε, πολύ, πολύ ωραία και λοιπόν, είναι, είναι πολλά διάκους, που δεν ξέρω. Ναι. Που δένε, λοιπόν. Αυτή η ομάδα η οποία, η οποία έμεινε με την, με την γνωστή ονομασία τότε και κράκτες του Αντρέα γιατί ήταν αυτοί που φωνάζανε και οριόντουσαν η αριστερή, η αριστερή πλευρά της ενό Κέντρου η οποία είχε ως αρχηγό τη το γιο του αρχηγού του κόμματο, τον Ανδρέα, ο οποίο ακολουθούσε τελείω διαφορετική πολιτική από τον πατέρα του και ο οποίο στην ουρχήσια δημιουργεί ένα κόμμα δικό του μέσα στο κόμμα του πατέρα του. Μάλιστα. Λοιπόν, Πιο αριστερόφρονο. Α, ναι, όπως. αυτοί εξωθούν τον ανένδοτο και αυτοί αρχίζουν η ομάδα του Ανδρέα με τους του κεκράκτε του μια ομάδα βουλευτών τη ενό Κέντρου, η οποία τάσεται με το πλευρό του Ανδρέα, αρχίζει να, να στρέφεται προ την αριστερά και προ τη συνεργασία με του κομμουνιστέ. Για να, να μπουν και αυτοί στον αγώνα, τον ανενδοτό μαζί του. ο Αντρέα είχε ρόλο να, να ενώσει ουσιαστικά το κέντρο με του ακροαριστερούς Έτσι αρχίζει η συνοδηπορία τη ΕΔΑ, δηλαδή του Κουκουέ από πίσω, η οποία υιοθετεί τα συνθήματα τη Ενώσεω Κέντρου, ανοίγει ο ασκό του αιώλου και με έναν ευφύ ελιγμό του το κουκουέ αρχίζει να καπελώνει τον ανένδοτο αγώνα ο οποίος από σύνθημα του κέντρου γίνεται σύνθημα κομμουνιστικό διεξάγει πολιτικό αγώνα με την Ένωση Κέντρου στο πεζοδρόμιο με τελείωτες διαδηλώσεις από κάτω στις οποίες οι μάζες της Ενώσης Κέντρου και του Γεωργίου Παπανδρέου συνοδηπορούν και συνυπάρχουν μαζί με κομμουνιστές οι οποίοι εντάσσονται πλέον μέσα, υποστηριζόμενοι από την ομάδα του Ανδρέα, και δημιουργείται λαϊκό μετώπο βάσεω, όπω το λέγανε οι ίδιοι οι κομμουνιστές, το οποίο θέτει υπό τον έλεγχο του ΚΚΕ τον μηχανισμό της οργανώσει, τον τύπο και καταφέρνει και διεισδύει όλος ο κομμουνισμός στον χώρο του κέντρου. Παίρνει τα ενία των κινητοποίησεων, διότι οι κομμουνιστές είναι μανούλες σε αυτά, κάνουν στην άκρη τους κεντρώου και αρχίζουν και παίρνουν αυτή τη κινητοποιήσεις, βάζουν μάλιστα στελέχη παλιά του Ελλάς και διοικητέ που είχαν από τον, από τον, από τον το Πόλεμο, τους οποίους τους θέτουν να ηγούνται των διαδηλώσεων και καταφέρνουν να συγκροτήσουν έναν πολύ αξιόλογο μηχανισμό ε, ε εξαπολύσεως ταραχών. Χαρακτηριστικό λοιπόν είναι και αυτά είναι τα τέτοια. Τα στοιχεία είναι ότι ήδη τον Αύγουστο του 1961 που έχει ξεσπάσει αυτό και έχουν εισχωρήσει οι κομμουνιστές στον ανένδοτο αγώνα στο 8ο συνέδριο του ΚΚΕ επισημαίνεται το εξή. Το ΚΚΕ τονίζει την ανάγκη ο λαός να είναι έτοιμος για τον άλλο τον μη ειρηνικό δρόμο <χω> του οποίου ο, η εξουσία ανοίγεται. Διευρύνεται δηλαδή με τον άνεδο του αγώνα, ξανά δίνεται ξανά σου λέει η βάση για νέο για μη να ειρηνικό δρόμο. Τις για νέο μη ειρηνικό δρόμο, για νέο συμμερτοπόλεμο, για νέο εμφύλιο. εμφύλιο ναι. Ναι. Και πράγματι το ΚΚΕ με την εκμετάλλευση του εμφυλίου πολέμου μεταξύ ενός, ενός, ενός κέντρου και ΕΡΕ ξεκινάει την περιβόητη τακτική του σαλαμιού. Τι είναι η τακτική του σαλαμιού. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η εκπομπή αυτή, το podcast Ελεύθερο, σου προσφέρει φυσικά σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο πελασγό του κυρίου Γιαννάκαινα και θα βάλουμε το τηλέφωνο από κάτω. Να πάρει εσύ ο ίδιο τηλέφωνο και να ζητήσει τι. Την εκπληκτική προσφορά που έχουμε κάνει Δεν βγάζω προσωπικά ευρώ από αυτό Το κάνουμε όσο πιο φτηνά γίνεται Για να μπορέσεις εσύ να το έχεις στη συλλογή σου το έργο του Μάνου του Χατζηδάκη. Και πάμε σε ποιο έργο. Αυτό που θέλω να πάρετε όλοι είναι του Γεωργίου Παπαδοπούλου η βιογραφία. Και αποτελείται από τέσσερις τόμους. Και γιατί σου το λέω αυτό. Ειλικρινά θέλω να τα όλα εδώ τα βιβλία, τα, τα έχω μπροστά μου. Θέλω όλοι οι Έλληνες να ξέρουν ακριβώς τι έχει συμβεί για να για να μην μας κοροϊδεύουν γιατί έχουν, από τότε που διείδησαν οι αριστεροί στο σύστημα των μίντια και στο σύστημα των εξουσιών ε, έχει παραμείνει αυτή η εξουσία τους εδώ πέρα λοιπόν βρίσκονται όλα ο Μάνος ο Χατζηδάκης έχει κάνει μελέτη 30 ετών 30 ετών έχει μελετήσει και τα declassified αρχεία των Ηνωμένων Πολιτειών και, και το αρχείο του ίδιου του Παπαδόπουλου και σου έχει φέρει Ό,τι καλύτερο μπορεί να διαβάσει. Άσε τον Παπαχελά και όλου αυτού εκεί πέρα που προσπαθούν να σε κοροϊδέψουν του αριστερού και πάρε αυτό εδώ. Θα βρει το τηλέφωνο στην περιγραφή από κάτω. Επίση, θα σου προτείνω να, να ζητήσει και αυτά τα δύο βιβλία. Αυτά που βλέπει αυτή τη στιγμή στην οθόνη σου. Είναι ακριβώ τα βιβλία τα οποία αναλύουμε στο σημερινό επεισόδιο. Και θα σου πω το εξή. Εγώ, ω δεν βγάζω τίποτα από αυτή την κατάσταση. Το κάνω γιατί θέλω να βγει η αλήθεια προς τα έξω. Είμαι μαχητή τη αλήθεια και αγαπώ πάρα πολύ τον Έλληνα. Πράξε και θα κερδίσει μια τεράστια έκδοση. Μόνο πε του, του Γιαννάκαινα, ότι έρχεσαι από το επεισόδιο αυτό με τον Μάνο και τον Τέρι. Να είσαι καλά, πάμε να συνεχίσουμε με το επεισόδιο. Λοιπόν, μιλάγαμε για την τακτική του Σαλαμιού. Αρχίζει να εφαρμόζεται με το που εισχωρούν α, ε, στον ανένδοτο αγώνα και παίρνουν τα ενία των κινητοποιήσεων. Έχουμε το πρώτο στάδιο της τακτικής του Σαλαμιού. Η τακτική του Σαλαμιού είναι, για να ξέρουμε, έχει τα εξή τέσσερα στάδια. Σύμφωνα με την κομμουνιστική θεωρία. Είναι μια θεωρία την οποία την επέβαλε ο Μιχαήλ Ρακόζη του Κομμουνιστικού Κόμματος τη Ουγγαρία η οποία είχε τα εξή τέσσερα στάδια σύμφωνα με την κομμουνιστική ορολογία. Πανεθνικό αντι, αντιφασιστικό συνασπισμό. Τι σημαίνει αυτό, η συνεργασία με οποιοδήποτε αριστερόφρον ή κεντρό κόμμα προκειμένου να ρίξουν τη δεξιά. Δεύτερο, κέντρο αριστερό μέτωπο με τοπική και εκλογική συνεργασία με το κέντρο η αριστερά με το κέντρο ή το σοσιαλιστικό κόμμα social-κομμουνιστική κυβέρνηση, τρίτο στάδιο δηλαδή σχηματισμό πλέον κυβερνήσεως που συνεργάζεται είτε με το κέντρο είτε με, το, με, το, με, το, με τη σοσιαλιστική κυβέρνηση και συμμετέχει το κουκουέ μέσα κομμουνιστική δικτατορία με ενδοκυβερνητικό πραξικόπημα εξοντώνεις πλέον τους κεντρώους και τους και το και και σοσιαλιστές και κηρύττουν Ακαταλαμβάνουν πλήρω με το κυβερνητικό πραξικόπημα την εξουσία. Μόνο οι κομμουνιστέ και κηρύττουν τη δηλεγόμενη δικτατορία του προλεκταριάτου. Γιατί Αυτά δεν έκαναν αυτό στάδια. τώρα. Έπρεπε να το κάνουν τώρα που έχουν και την τεχνολογία. Ναι. Θα, βγει, θα έβγαινε η κομμουνιστική Κίνα. Έτσι είναι η Κίνα τώρα. Κομμουνιστική δικτατορία, mm. αλλά με yeah. βοήθεια τη τεχνολογία. Το πρώτο στάδιο τη τακτική του Σαλαμιού ξεκινάει και δια, διαρκεί την περίοδο 62-63. Είναι η περίοδο. Έτσι το ονομάζανε. Έτσι το ονομάζανε, ναι. Είναι η περίοδο στην οποία. Δημιουργείται αυτό που λένε το πρώτο στάδιο, ο πανεθνικό αντιφασιστικό συνασπισμό. Η Ένωση Κέντρου, δηλαδή το κεντρό κόμμα με την ΕΔΑ, που είναι η προκάλυψη του ΚΚΕ, δημιουργεί τον αντιφασιστικό συνασπισμό κατά τη ΕΡΕ, του Καναμαλή. Ο φασισμό ήταν η δεξιά. Να ρίξουμε τη δεξιά. Mm. Πρώτο στάδιο αυτό. Παρόλο λοιπόν, που αυτοί κάνανε σύμπραξη με του Ναζιστέ. Οι ίδιοι, ναι, άλλο αυτό. Μα είπα, δεν του ενδιαφέρει. Μα δεν είναι, ενδιαφέρει. Το θέμα δεν ήταν να καταλάβουν την εξουσία. Τίποτα δεν του ενδιαφέρει. Ήδη ο ίδιο ο Καραμαλή, πρώτων εκλογών του Νοεμβρίου, που πράγματι γιατί το πετυχαίνουν αυτό. Το πρώτο στάδιο το πετυχαίνουν. Πέφτει η κυβέρνηση του Καραμαλή. Πριν πέσει ο ίδιο τι ομολογούσε, ο Καραμαλή. Λέγω τα λόγια του τώρα Νοέμβριο του 1967 για να δείτε ότι αυτά δεν τα λέμε εμείς ούτε τα λέγανε οι χουντικοί ούτε δεν ήταν δικαιολογίε στο θητή. Αυτά τα λέγε τότε πολιτικός κόσμος. Κάνα Τότε πρωθυπουργός. Η Ένωση Κέντρου συνεμάχισε με την ΕΔΑ το κουκουέ δηλαδή για να καταστεί ικανή να δημιουργήσει ανομαλίας και ελισμόνισε τα δεινά που ο κομμουνισμός επεσόρευσε εις των τόπον. Εννοεί την περίοδο 42-49. Η Ένωση Κέντρου δια της άφρονος πολιτικής της κατέστησε την ΕΔΑ επικίνδυνον όχι μόνο για την χώρα αλλά και για αυτήν την ίδια την Ένωση Κέντρου. Έχουν χάσει τον έλεγχο, τον έχουν πάρει οι δηλαδή ακόμα και στο κόμμα σας. Το πολίτευμα της χώρας λειτουργεί πλημελώς και υπό το κράτο των εκβιάσεων. Ο δημόσιος βίος της χώρας έχει ανάγκη ριζικών επαναστατικών μεταβολών. εφ αυτών η περαιτέρω ηθική και ηλική πρόοδος του έθνους είναι προβληματική, αλλά και η ασφάλεια της χώρας τίθεται πλέον και πάλι εν κινδύνο, εννοεί ξανά μετά το Συμμορυτό Πόλεμο κτλ. Εκείνο όμως το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι είναι ότι η πολιτική της ω Κέντρου να συμμαχεί με την ΕΔΑ, εάν συνεχιστεί, είναι που θα οδηγήσει θα τον βράδιον, δικτα... βράδιον, σημαίνει αργά ή γρήγορα, εις κάποιαν δικτατορίαν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ένωση Κέντρου συνεπικουρουμένη υπό τη ΕΔΑ, ΕΔΑ επαναλαμβάνουμε είναι το κουκούε mm. προσπαθεί να με θέσει πρώτου διλήμματο είτε να συνθηκολογήσω μαζί τη ή για να προστατεύσω τον τόπο να καταφύγω εις μέτρα αντιδημοκρατικά. Σας το λέγω λοιπόν με πάσα ειλικρίνεια ότι αν συνεχιστεί η πολιτική καλλιεργία του πνεύματος αναρχίας και συνεργασίας με τους κομμουνιστάς υπό τη ενώσεως κέντρου θα δημιουργηθεί η ανάγκη δικτατορίας ο πρωθυπουργός. πρωθυπουργός Καραμαλής 1963 ήδη το πρώτο στάδιο της, της τακτικής του Σαλαμιού πετυχαίνει ο Καραμαλής κάνει τις εκλογές το 1963 πέφτει δεν κάνει δικτατορία λιποταχτεί Λίπο, ναι, mm. όχι προτιμάει τη λιποταξία γιατί με το που χάνει τις, τις εκλογές Τι θα φεύγει με το όνομα στο εξωτερικό με πλαστό διαβατήριο το όνομα, με το όνομα, 30 διαφεύγει για να γλιτώσει δίκες απειλές Το αναγνωρίζει αυτό η οικογένεια Καραμανλή ή όχι το, το αναγνωρίζουν είναι. ναι. Μα είναι γνωστό okay. Α, α, να σου πω λεπτομέρεια μάλιστα γιατί την ξέρω Το διαβατήριο του το εξέδωσε η ΚΙΠ. Ο διευθυντής της ΚΙΠ τότε ήταν ο Αλέξανδρος Νάτσινας ο συνταγματάρχη, ο οποίο διέταξε τον Ευάγγελο Τσάκα να βγάλει από την πολιτική αεροπορία ένα εισιτήριο για Παρίσι στο όνομα Τριανταφυλλίδη. Μέχρι τότε πρωθυπουργό. Το οποίο στη συνέχεια προσκόμισε στου αστυνόμου τη Γενική Ασφαλεία Ευάγγελο Μάλιο και Πέτρο Μπάμπαλι. Εκείνοι κατόπιν το παρέδωσαν στον Καραμαλή στο αεροδρόμιο λίγο πριν την αναχώρησή του. Απίστευτη μελέτη έχει κάνει. Ναι, Απίστευτη. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι όλα εδώ μέσα. Λοιπόν, τα πάντα δεν μπορεί να φανταστεί εδώ. Αυτό που λέμε τώρα είναι ξύνουμε. Ναι, ναι, ναι. Η μύτη από το παγόβουνο. Η μύτη από το παγόβουνο. Yeah. Δηλαδή το τι θα βρείτε εδώ μέσα δεν, δεν περιγράφεται. Και πλέον έχουμε η πρώτη φέτα της τακτικής του Σαλαμίου έχει κοπεί, η ΕΡΕ έχει ιτηθεί, ο αρχηγός της Καραμαλής έχει αποχωρήσει από το πολιτικό προσκήνιο και έχει φύγει στο Παρίσι. Ήτα της δεξιάς η διείσδυση στο κέντρο του κομμουνισμού και η μετάλλαξη του κέντρου πλέον σε μετοπικό οργανισμό συνοδιποριακού τύπου, συνοδιπόρους λέγαν αυτούς που συνεργάζονται με τους κομμουνιστές, ήταν λεγόμενοι συνοδοιπόροι, ήταν η ορολογία τη εποχή. Μάλιστα. Άρα έχουμε πλήρη επιτυχία ήδη του πρώτου σταδίου, mm. τη τακτική. Και τώρα προσέξτε πώ μεταβαίνουμε σιγά σιγά στο δεύτερο στάδιο. Έρχονται οι εκλογέ. Στι εκλογέ τη 3η Νοεμβρίου που χάνει ο καραμαλή του 1963, η Ένωση Κέντρου του Κατου Παπανδρέου έλαβε ποσοστό 42,4%. Mm. Προσέξτε. Νοέμβριο-63. Κερδίζει, αλλά χωρί αυτοδυναμία. Έχει 42 100%. Και ξαφνικά Καν γίνονται επαναληπτικές εκλογές Σκανδαλωδός ο Παύλος Ο βασιλεύς Ενώ δεν έχει αυτοδυναμία Τον διορίζει πρωθυπουργό Γιατί είχε συγκρουστεί με τον Καραμαλή Και τον ήθελε σαν αντιπαλωδαίος Τον Παπανδρέου mm. Και Με ήδη χωρίς αυτοδυναμία Πρωθυπουργό πια τον Γιώργο Παπανδρέου Γίνονται επαναληπτικές εκλογές Τον Φεβρουάριο του 1964 Και κοιτάξτε τι κάνει το κουκουέ η ε, το κουκουέ η, δίνει εντολή στην ΕΔΑ που ήταν όργανό της να περάσει στο δεύτερο στάδιο της τακτικής του Σαλαμιού τη δημιουργία αυτού που ακούσαμε κέντρο αριστερό μέτωπο πώς αποσύροντας τις υποψηφιότητες από τη ΣΕΔΑ από 24 εκλογικές περιφέρειες. Με τη λεγόμενη περίφημη τακτική της πριμοδοτήσεως. Δηλαδή, mm. το ΚΚΕ διατάζει την ΕΔΑ, δεν θα κατέβει η ΕΔΑ σε 24 ισοκλογικές περιφέρειες και θα πρημοδοτηθούν οι ψήφοι μας για να στηρίξουν ένωση κέντρου. Ανεβαίνει δηλαδή η ένωση κέντρου με κομμουνιστικές ψήφους και υποκτά την αυτοδυναμία. Και από 42% με την κίνηση αυτή που κάνει το ΚΚΕ, στις τρεις μήνες μέσα, στις επαναληπτικές του Φεβρουαρίου του 1964, παίρνει 53%. Δηλαδή κερδίζει την πλήρη αυτοδυναμία με 11 ποσοστίες μονάδες υπό τη στήριξη κομμουνιστικών ψήφων. Αυτό τι την καθιστά την Ένωση Κέντρου, υποχείριο του ΚΚΕ. αυτή την αυτοδυναμία σου την ναι. έχει σε μένα, σε παίζω. Mm -hmm. Τώρα. Ναι, αλλά η άλλη είναι κυβέρνηση. Είναι η κυβέρνηση. Η ίδια είναι βασικά. Είναι η κυβέρνηση ο Παπανδρέου. Όχι, <Κι>, ναι. okay, είναι η κυβέρνηση ο Παπανδρέου, αλλά στηρίζεται πια σε κομμουνιστικές... Η αυτοδυναμία του στηρίζεται σε κομμουνιστικέ ψήφου. Έχουν τον Ανδρέα. Θα δει παρακάτω μέσα τη φράξια του Ανδρέα η οποία στηρίζεται. Να δει τι γίνεται, πώ παίζουν. Από τη στιγμή λοιπόν που ανεβαίνει πλέον. Παίζουν πολύ έξυπνα σίγουρα. Παίζει, παίζει πλέον ο, 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 ο Γεώργιο Παπανδρέου. Έχει, σχηματίζει αυτοδύναμη κυβέρνηση, έχοντα κερδίσει 11 ποσοστιαίες μονάδες και αυτοδυναμία χάρη σε κομμουνιστικούς ψήφους. Ε, Πράγμα το οποίο αναγνωρίζει ο Καραμαλής πλέον και από το εξωτερικό όπου γράφει από, το, από την Παρίσι πλέον που έχει φύγει. Στέλνει και λέει γνωρίζει ο κύριος Παπανδρέου ότι το κέντρο το κόμμα του δηλαδή επικρα, επικρατήσανε στας εκλογάς τη 3η Νοεμβρίου 63 και τη 16η Φεβρουαρίου 64 δια των κομμουνιστικών ψήφων. Για να δείτε ότι δεν τα λέμε εμεί, τα λέγανε. Mm. Δεν. δεν δύναται να διατηρηθεί στην εξουσία παρά μόνο στηριζόμενων ει τα κομμουνιστικά ψήφου. Ήδη η διαδικασία τη παραπομπή μου, τον περνάγανε ερήμην σε δικαστήρια, απέδειξε τούτον ο, κα, κατά τρόπον μη επιδεχόμενο αμφισβήτηση ότι υφίσταται εκ των πραγμάτων λαϊκών μέτωπων. Ο δε Παναγιώτης Κανελόπουλος το 65, 16 Δευτέρου του 65, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος είναι ο διάδοχος του Καραμαλή στην ηγεσία της ΕΡΕ, του κόμματος της δεξιά τη εποχή. Γράφει, έλεγε δημοσίως, «Ο ανένδοτος αγών είναι εκείνος ο οποίος άνοιξε την Κίτιν από την οποία εισέρευσαν κατά κύριον λόγων τα βίαια ύδατα του κομμουνισμού στην Ελλάδα. Και να πούμε Προσέξτε εδώ πέρα. Τις λέξεις. Σωστά. Προσέξτε και να δηλαδή. πούμε εδώ πέρα ότι εμεί τα εξετάζουμε φυσικά πολλά χρόνια μετά. Αυτό εκεί οι άνθρωποι το βιώνανε διαφορετικά. Ήταν νοε, το πλαίσιο εντελώ διαφορετικό. Δέκα χρόνια μετά το σήμερα το πόλεμο ή 15 τώρα. Ναι, πέρα, ήταν πληγή. Δηλαδή πριν... ουσιαστικά πολύ δύσκολο. Ναι. Δηλαδή φανταστείτε, θέλω με αυτό τι έτσι το λέω, για να φανταστούν την ηθική του Παπαδόπουλου, του Πατακού, το πώ αυτοί οι άνθρωποι είχαν εγαλουχηθεί και μεγαλώσει σε εκείνη την περίοδο. Ακριβώς. γιατί Μα ήταν Συνεπή, συνεπέστατη α, α, ε, στρατιωτική. Ακριβώς. Και οι άνθρωποι κατά επέκταση. Δηλαδή λέγανε μέσα του κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα. Δεν μπορεί θα να, να... γίνει έτσι. έτσι θα δεις. Πάλι ο Κανελόπουλο για να δείτε τι έλεγε ο πολιτικό κόσμο τη εποχή. 19 Δευτέρου του 1965. Πώ έγινε το 42% του Νοεμβρίου εντός τριών μηνών. Ως εάν το η ψυχή του ελληνικού λαού μαγική εικόν 53% μα έγινε βεβαίω δια της ευξημένης κομμουνιστικής πρημοδοτήσεως. Και ο Ράλης σε άρθρο του, ο Γιώργος Ράλης, τέλεχος και αυτό τη ΣΕΡΕ, σε άρθρο του στην Καρυμθημερινή το Φεβρουάριο του 65, χαρακτήριζε τον Παπανδρέου, τον Γεώργιο Κερένσκι. Ο Κερένσκι, για όποιον δεν ξέρει, είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της Δημοκρατικής Ρωσίας, τον οποίο έριξε ο Λένιν όταν κατέλαβε την εξουσία και έγινε το Σοβιετικό Καθεστώς, Σοβιετική Ένωση. Και τον λέει, ως ιδεολογικός και ως πολιτικός και ιδεολογικός ακροβατικών συγκρότημα η Ένωση Κέντρου υπό του κυρίου Γεωργίου Παπανδρέου ενεφανίστη στα εκλογάς, τα επαναληπτικά στις 16, 16 Φεβρουαρίου, ως η νέα κερενσκιάδα. Η νέα κερενσκιάδα. Μάλιστα. Τότε έχουμε πάρα Παραπέμποντα τον Κερένσκι. Ότι δηλαδή πα, τι πα να κάνει. Ναι. Τι πας να κάνεις συγκίνεσαι ο νέο Κέρενσκι. Mm. Αυτή τη στιγμή έχει τη θέση του Κέρενσκι. Σε ελέγχουν οι κομμουνιστέ και κάποια στιγμή θα σε ρίξουν και θα έχουμε κομμουνισμό. Ε, και είναι ακριβώ την περίοδο, επειδή με ρώτησε, είναι που πεθαίνει ο Παύλο. 5 Μαρτίου του 64 πεθαίνει ο Βασιλιά Παύλο και αναλαμβάνει mm. ο Κωνσταντίνο. Όπου ο Ανδρέα αναπτύσσει από τη στιγμή εκείνη αναλαμβάνει υπουργό Προεδρία και κατόπιν ο Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα, γιο του Πρωθυπουργού, πλέον του Πρωθυπουργού. Mm. Είχε ανέβει ο Γιώργιο Παπανδρέου στην εξουσία με τι mm. κομμουνιστικέ ψήφου και αναλαμβάνει αρχικά υπουργό Προεδρία και κατόπιν αναπληρωτή υπουργό συντονισμού ο γιο του Ανδρέα. Mm. Ο οποίο έχει τη σκληρή ομάδα των αριστερών του και κράκτε οι οποίοι συνεργάζονται ανοιχτά με του κομμουνιστέ. Είναι η εποχή που, όπω λέει ο ίδιο ο Αποθανόν Κωνσταντίνο, ο Ανδρέα Παπανδρέου δημιουργεί ένα δικό του κόμμα μέσα στο κόμμα. Και έχουμε πλέον, αν και ο Αντρέα αναγκάζεται στι 15 Νοεμβρίου του 1964 να παραιτηθεί μετά από την εμπλοκή του σε διάφορα σκάνδαλα. Κάτι είχε γίνει, όπως το διαβόητο σκάνδαλο Σκιαδαρέση, που λέγανε, που εξανάγκασε τον πατέρα του να πει ότι μετέτρεψε το Υπουργείο του σε λαχαναγορά. Μάλιστα. Λοιπόν, Γενικά, τι σκάνδαλα, αλλά, για, γιατί ήταν αυτή, αυτή η πρωθυπουργία πολύ κακή για την εποχή. Άκου τι να γίνεται πάμε. εδώ. Όχι τι κακό πώς κάνανε. Δηλαδή. Κομμουνι... Πώ ξεκινάνε οι κομμουνιστέ. Τον Απρίλιο του 1964, επειδή πλέον εξαρτάται από τι κομμουνιστικέ ψήφου, αρχίζει αθρώο επαναπατρισμό τέο συμμοριτών εκ του παραπετάσματο. Αυτή μετά το 1949, μετά το γράμμα. Αποχώρησαν και πήγαν στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Ιουγκοσλαβία. Απογορεύονταν να γυρίσουν στην Ελλάδα με τα εγκλήματα mm. που είχαν κάνει εκ των οποίων αρχίζουν να επαναπατρίζονται να μπαίνουν μέσα οι συμμορίτες που είχαν φύγει το 49 γιατί πιέζαν οι κομμουνιστές mm. και εκ των οποίων μάλιστα οι 503 άνευ προεγκρίσεως καν της Γενικής Διευθύνσεως Εθνικής Ασφαλείας που υπήρχε τότε η οποία έβλεπε τον κάθε ένα και έβλεπε τι είναι, πόσο επικίνδυνος είναι πόσο έχει σπάξει, τι έχει κάνει κτλ. γιατί αυτοί είχαν ναι, είχαν ποινικά ναι. Έτσι απελευθερώθηκαν 400 κομμουνιστές καταδικασμένοι για εγκλήματα και σφαγές. Παράλληλα ιδρύεται η κομμουνιστική νεόλαια Λαμπράκη. Έχουμε το θάνατο του Λαμπράκη τότε, ο οποίος είναι και αυτός, θα το πούμε άλλη φορά αυτό. Δολοφονείται ο βουλευτής της Ενώσεως Κέντρου, ο Γρηγόρης ο Λαμπράκης, ξέρω, και τον κάνουν ήρωα, τον δολοφόνησαν στην ουσία... Ναι, με το τρίκυκλο του Κοτζαμάνη πέρασε και τον χτύπησε, αλλά δεν ήταν το θανατηφόρο χτύπημα αυτό. Το θανατηφόρο εκείνο είχε απλά τραυματιστεί και τον βάλανε μέσα σε ένα Volkswagen, όπω ομολόγησαν οι ίδιοι οι κομμουνιστέ. για να τον πάνε στο νοσοκομείο να του. Γιατί είχε, ήθελε δύο ράματα, α πούμε, του είχε ανοίξει λίγο και έτρεχε λίγο αίμα και τον σκότωσαν μέσα στο αυτοκίνητο. Του δώσαν το τελειωτικό χτύπημα μέσα στο αυτοκίνητο, το θανατηφόρο κατόπιν. Μέσα στο Volkswagen, όπω τον πηγαίνανε, ο Κώστας Βέρος και ένα άλλο επαγγελματικό τέλεχο του ΚΟΕ για να δημιουργήσουν θύμα. Απίστευτη. Ναι. Διότι θέλανε θύμα. Το δικό του δηλαδή σκοτώσανε. Ναι. Λοιπόν. Και με αυτό δημιουργείται η κομμουνιστική νεολαία Λαμπράκη, η οποία υπερβαίνει ξαφνικά τα 35.000 μέλη και συγκροτεί ομάδε κρούσεω και τάγματα εφόδου με βίαιε πεζοδρομιακέ εκδηλώσει από το καλοκαίρι του 1964 ξεκινά η δράση τη, η οποία γίνεται θαυμάσια οργανωμένη μόνο από κομμουνιστέ, επαγγελματίε κομμουνιστέ, οι οποίοι του. Yeah. Uh, παράλληλα στι δημοτικέ εκλογέ του Ιουλίου του 1964, το λαϊκό μέτωπο μεταξύ Ενώσεω Κέντρου και ΚΚΕ ενισχύεται με πρωτόκολλα συνεργασία μεταξύ στελεχών τη Ενώσεω Κέντρου και τη ΕΔΑ, με συνέπεια οι περισσότεροι δήμοι και κοινότητε να πέσουν υπό τον έλεγχο των κομμουνιστών στις 2 Ιουλίου του 1964, ο τότε διευθυντή, προσέξτε τώρα, μιλάμε για κεντρό διευθυντή τώρα, δεν μιλάμε για δεξιό, μιλάμε για άνθρωπο του Παπανδρέου. Ο τότε διευθυντή τη Υπηρεσία Πληροφοριών και Διαφωτήσεω του Υφυπουργείου Τύπου, πιστό παπανδρεϊκός, συνταγματάρχης εν αποστρατεία Απόστολο Αναστασίου, δεξί χέρι του Γεωργίου Παπανδρέου, του υποβάλλει έκθεση στην οποία μεταξύ άλλων, την έχω δημοσιευμένη όλη, δεν σας διαβάζω μόνο τα πιο κυρία, του έλεγε «Έχει τεθεί εις εφαρμογή πλήρες σχέδιων επικρατήσεως εν Ελλάδη του κομμουνισμού. Mm. Ο κίνδυνος εκ της όλης κομμουνιστικής δράσεως, ως εφαρμόζεται σήμερα, είναι εξαιρετικά επικίνδυνος και πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα». Και στις 12 Ιουλίου του 1964... Δεν το περίμεναν δηλαδή αυτό. Υποβάλλει... Είχανε άγνοια. Όχι, αλλά το, το, το λένε και οι υπηρεσίε. Απλά το λένε ξεκάθαρα. Δεν, δεν, το, το λέει ξεκάθαρα. Τον ενδιαφέρε μόνο. Τι κάνει, τον ενδιαφέρε μόνο ότι. Καρέκλα. Ναι, Ακριβώ. Υποβάλλει νέα έκθεση το 12 Ιουλίου, την οποία μάλιστα την υποβάλλει στο ανώτατο συντονιστικό συμβούλιο, όπου καταλήγει στο εξή συγκλονιστικό. Οι κομμουνιστέ έχουν πλέον μετά την ανάληψη ηφημών τη εξουσία από εμά την εξαιρετική ενδιαφέρουσα ευκαιρία να διεισδύσουν ει πλέον εμπιστευτικά θέσει. Τα ιερά και τα όσια τη εθνική μα ασφαλεία βρίσκονται στην διάθεση των καθοδηγητών και θεωρητικών του ΚΚΕ. Η κατάσταση παρουσιάζεται τραγική. Πάσα δε λεπτομερή περιγραφή αυτή θα απέβαινε απίστευτη. Εργατικά σωματεία, πανεπιστήμια και νεολαία εν γέννη και εν συνεχεία δήμοι και κοινότητε απαιτέλεσαν εν πολλή την πρώτη λίαν τη κομμουνιστική αυτή εξορμήσεως. Η συγκρότηση και δραστηριότητα τη νεολαία των Λαμπράκιδων από μηνό Μαρτίου 64 άφησε να διαγράφεται λίγαν ζωφερά προοπτική για την εξέλιξη και το περαιτέρω έργο τη νεοτέρα αυτή ΕΠΟΝ. Η ΕΠΟΝ ήταν η οργάνωση του Ελλάς, η νεολαίστικη, Μία πληγή έχει ανοίξει και θα αρέψει αρκετό νέμα για να κλείσει. Ήποπτα εθνικός πρόσωπα εισδύουν καθημερινός, η εξαιρετικό σημαντικά θέσει. Η κατασκοπία οργιάζει των κομμουνιστών εννοεί. Αυτή από την Βουλγαρία. Φτάνει, αυτή και φτάνει, ναι, 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 ναι. Και φτάνει oh. ανέτο μέχρι των υπουργικών γραφείων. Ε, το, ε, ευρισκόμεθα ει τα παραμονά συνταρακτικών εσωτερικών γεγονότων απροσδιορή του εκτάσεω για το μέλλον τη χώρα. Φρονώ αδιστάκτο ότι μέγιστο κίνδυνο υφίσταται και κρούω τον κόδωνα. Πρέπει να θεωρηθεί βέβαιον ότι η Ελλάς βαίνει προοδευτικά ασφαλώς και με ακρίβεια στην απεχθή αγκάλι του διεθνούς κομμουνισμού και πιθανώς χωρίς θεαματικά επαναστάσει. επαναστάσεις. Ε, τότε σε επα, επα, Αυτά είναι επίσημα, επίπεδο επίσημα έγγραφα. Σε, σε, ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, υπήρχε. Ε, βέβαια, δεν υπήρχε. Υπήρχε. Οκ. Okay. Υπήρχε. Άρα ήταν... Ε, εδώ είναι επίσημα, επίσημα έγγραφα τώρα. Ναι, Α, του ακούτε κρατούς. επίσημα έγγραφα του κράτου, ακούτε επίσημε εκθέσει του Ανώτατου Συντονιστικού Συμβουλίου, του, του συνεργάτη του. Δηλαδή, λέγαμε, μα κλέβουν ναι. θέσει κλειδιά. Ενώπιον των συγκλονιστικών αυτών εκθέσεων, που ο ίδιο ο συνεργάτη του Υφυπουργείου Προεδρία και τη Υπηρεσία Διαφωτήσεω του Παπανδρέου στέλνει στον ίδιο τον συνεργάτη του, τον Πρωθυπουργό, ο Γιώργο Παπανδρέου τι κάνει ω απάντηση, Καταργεί την υπηρεσία. Α, ωραίος. Κυριέβε επειδή ο κομμουνισμός κυρίευσε την υπηρεσία πληροφοριών της Προεδρίας της Κυβερνήσεως, τελικά κατάφερε να τη διαλύσει. Την ίδια περίοδο η ΚΥΠ διαβρώνεται εν μέρει από στοιχεία συνδεόμενα με τους κομμουνιστές και κυρίως πως με τον υποδιοικητή της Παπατέρπο, ο οποίος Παπατέρπος θα γίνει ο στρατιωτικός αρχηγός του Ασπίδα, αριστεράς παραστρατιωτικής οργανώσεως υπό την πολιτική αρχηγία του Ανδρέα, η οποία συνεργάζεται, του Ανδρέα Παπανδρέου, mm. του γιου του Πρωθυπουργού, η οποία mm. συνεργάζεται με του κομμουνιστέ. Τι καταλάβει γιατί μιλάμε τώρα, τι γίνεται. Τέρατα. 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 Και ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο βάθο. Η βάζος. συνωμοσία τη ναι. συνωμοσία ναι. είναι εδώ. Λοιπόν. Και αυτό ήταν, ήταν στην ΚΙΠ. Ήδη, ναι. Αρχέ Ιουλίου του 1964 πλέον οι ένοπλε δυνάμει έχουν αρχίσει να ανησυχούν και οι ίδιοι οι τότε αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, ο αρχηγό ε, στρατηγό Ιωάννη Πιπηλή, ο αρχηγό Γε Πέτρο Ακελαρίου, Γεν Ναυτικού, Αυγέρη και Γέα Αντωνάκο, επισκέπτονται τον τότε Υπουργό Εθνική Αμήνη Παπανδρέου Πέτρο Γαρουφαλιά και του εκφράζουν την ανησυχία των ενόπλων δυνάμεων και ζητούν τη λήψη από τις κυβερνήσεω των καταλήλων μέτρων για την αναχέτηση του κομμουνιστικού κινδύνου. Ο ίδιο ο τότε Υπουργό Εθνική Αμήνη, γράφει στα απομνημονεύματά του. Το διάβημα, γιατί περί διαβήματος επρόκειτο, των αρχηγών των επιτελείων ήταν μια αυθόρμητη εκδήλωση ανησυχίας. Αποτελούσε όμως με τον ομαδικό και επίσημο χαρακτήρα του σοβαρή προειδοποίηση των ενόπλων δυνάμεων προς την κυβέρνηση. Hm. Ότι και καλά θα γίνει Ό, κάτι. Από το πάτε. Ναι. Ναι. Η ίδια ηγεσία. Ο τότε, ακούστε τώρα, ο τότε είναι όλο στοιχεία. Ο τότε υποδιευθυντής Γενικής Ασφαλείας Ιωάννης Καραχάλιος, ο τότε υποδιευθυντής της Γενικής Ασφαλείας. Απεκάλυψε ότι το κουκουέ αργότερα σε αναμνήσεις του, ότι το κουκουέ αλλά και επισήμως και σε ενυπόγραφη δήλωση, ότι το κουκουέ είχε αρχίσει και τα είχε ανακαλύψει η υποδιεύθυνση γενικής ασφαλείας ασκήσεις ετοιμότητος για κατάληψη της εξουσίας. Και συγκεκριμένα αναφέρει. Δηλαδή, πήγανε, είπαν ότι θα βοηθήσουν την Ένωση Κέντρου. την Ένωση Κέντρου. Ναι, ναι. Παίρνουν πίσω, ένα βήμα πίσω το δικό του το προπέτασμα καπνού. Βγαίνει με 50 τόσο 53% η Ένωση Κέντρου. Του αφήνουν και καλά να κυβερνήσουν, αλλά σιγά σιγά αρχίζουν σε θέσει κλειδιά. Και βάζουν και αλώνουν να μπαίνουν, να Στην βάζουνε... στη, στη, στη τοπική αυτοδιοίκηση παντού. Αλώνουν τι υπηρεσίε διαφωτίσεω, την Εθνική Υπηρεσία Προπαγάνδα, το Υπουργείο Προεδρία. Χώνονται παντού. Αρχίζουν να μπαίνουν από το παραπέτασμα κομμουνιστέ οι οποίοι ήταν, ήταν, μεγάλα στελέχη για να ξεκινήσει νέο εμφύλιο. Και μετά σου λέει ότι θα ετοιμάζονται και για εξέγερση. Περίμενε. Περίμενε. Και αρχίζουν, άκου. Η υποδιεύθυνση τη Γενική Ασφαλεία τον Οκτώβριο του 1964, το ΚΚΕ υπό τη μάσκα τη ΕΔΑ προγραμμάτισε δοκιμαστική άσκηση ετοιμότητο. Είχε επισημάνει στρατιωτικά και αστυνομικά καταστήματα, ταχυδρομεία, τηλεγραφία, ραδιοφωνικού σταθμού, οικίε στρατιωτικών και στελεχών εθνικοφρόνων και δια της ασκήσεως θα έπρεπε να γίνει η εικονική κατάληψη των ανωτέρων στόχων και να πραγματοποιηθούν συλλήψεις και εικονικές εκτελέσεις προσώπων σαν άσκηση. <Σχει> η άσκηση αυτή απέτυχε εξυγχύσεως διότι από τα ειδοποιηθέντα στελέχη και μέλη του ΚΚΕ που έδιναν να συγκεντρωθούν στα γραφεία Καλυθέας Άλλα μεν καλώ μετέβησαν εκεί. Τα περισσότερα όμω συγκεντρώθηκαν εκ παραδρομή στην οδό Αριστίδου 3 στα άλλα γραφεία. Α, δηλαδή απέτυχε επειδή ναι. αφ... πήγαν σε άλλα γραφεία. Και εδώ έχουμε νέα απόπειρα. Πλέον η ύπεθρο έχει αρχίσει να κυριαρχείται από ομάδε λαϊκών τιμωρών, του ΚΚΕ, που αρχίζουν να κάνουν ό,τι θέλουν. Τα αστικά κέντρα και συνοδοιπόροι κυριαρχούν με ματηρέ απεργίε και πεζοδρομιακέ εκδηλώσει. Και στι 29 Νοεμβρίου του 1964 έχουμε το λεγόμενο συμβάν του Γοργοποτάμου. Γίνεται, είναι η επέτειος της ανατινάξεως της γέφυρας του Γοργοποτάμου που έγινε το 1942 επί και εκεί το ΚΚΕ αποφασίζει να προχωρήσει σε μια επίδειξη δυνάμεως. Υπό την ηγεσία του πρώην καπετάνιου του Ελλάς Γεράσιμου Αυγερόπουλου και του Νικόλαού Κοσίγκα όγκος λαμπράκιδων κομμουνιστικής, νεολαίας Νεολαία. και με τοπικών δυνάμεων επιτίθεται κατά των παρισταμένων διοικητικών και στρατιωτικών αρχών. Με άγριους προπυλακισμούς χτυπούν όλους τους κρατικούς λειτουργούς, ξυλώνουν τα γαλόνια όλων των στρατιωτικών των παρισταμένων, διαλύουν τον εορτασμό, και προκαλούν έκρηξη παλιά Νάρκη με αποτέλεσμα 13 νεκρού και 45 τραυμα τραυματίε. Απίστευτο. Δεν είστε καλά καθόμενά. Ναι. Παράλληλα, ο τότε πρέσβη τη Ελλάδο στο Βουκουρέστι, που ήταν κομμουνιστική χώρα, Κωνσταντίνο Χιμαριό, γιατί παίρναμε πληροφορίε στι κομμουνιστικέ χώρε, γιατί αυτοί υποκινούσαν mm. για το τι γίνεται. Τέλει το 1964 μετέδιδε στο Υπουργείο Εξωτερικών το εξή. Το Κουκουέ προπαρασκευάζει εισαγωγή όπλων στην Ελλάδα υπό τον κάλυμα κυνηγετικών mm. δηλαδή θα, εισα... θα εισαχθούν ως κυνηγετικά αλλά θα περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών πολεμικά όπλα προς ανεφοδιασμόν των κομμουνιστών για ενόπλη δράση 7 Φεβρουαρίου του 65 ο αρχηγός της ΕΡΕ Παναγιώτης Κανελόπουλος φωνάζει μαθαίνοντας όλα αυτά ο κομμουνισμός διαβιβρόσκει επί τα πάντα ανεκηρύχθη ήδη και επισήμω ρυθμιστή των πολιτικών μα πραγμάτων. Με την Ένωση Κέντρου. Αυτά που, που σα εξηγώ ότι έγιναν, τα λένε είδε. Ήρθε η ώρα να διακηρυχθεί η ανάγκη αμήνη του πολιτεύματο. Και την μεθεπομένη στην πλατεία Κλαθμόνο ανακοινώνει. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει η Βόρειο Ελλά Βόρειον Βιετνάμ. Ήταν η εποχή του πολέμου του Βιετνάμ. Ένα βίαιο άνεμο Το εαμ. Mm. Πνέει στην Ήπεθρον. Αφανώ η Πούλο. Ισδύ παντού και επικρατεί βαθμιαίο ο κομμουνισμός χωρί να μα δίνει καν την ευκαιρία τη καταμέτωπων ανοιχτή κατά μάχη. Στι 22 Φεβρουαρίου του 1965, ο διευθυντή του Α2 του ΓΕΣ, το Γραφείο Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ταξίαρχο Χαρίλαο Τσεπαπαδάκης και αυτό έμπιστο του κυρίου Παπανδρέου, σε απόρριτη έκθεση του. Παπανδρέου του, ή του Βασιλιά. Του Παπανδρέου. Mm. Του Παπανδρέου. Δεν μιλάμε για κεντρώου δικού του, 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 ιδίου του Πρωθυπουργού. Οι άνθρωποι είναι αυτοί. Του γράφει σε απόρριτη έκθεση του. Κατά το κουκουέ, το σημερινό κλίμα τη Ελλάδο είναι λίγα ευνοϊκό για την προπαρασκευή και πραγματοποίηση του τετάρτου γύρου. Για την κατάληψη τη mm. εξουσία. Η έκθεση δημοσιεύεται εκ Κάποιο την υποκλέπτει και την δημοσιεύεται και δημοσιεύεται σε εφημερίδα και γίνεται χαμό. Και βγαίνει στι 9 Δευτέρου του 1966 από τον βουλευτή Ισακ Λαβρεντίνη στη Βουλή, κύριε Παπανδρέου. Κύριε Πρωθυπουργέ, ειδού τι σα γράφουν οι συνεργάτε σα, Ότι ναι. οι κομμουνιστέ είναι έτοιμοι να καταλάβουν την εξουσία. Τι κάνετε, και σηκώνεται πάνω ο Κανελόπουλο και αναφωνεί στη Βουλή. Ανησυχώ για την επιβίωση του γένου μα, το οποίο είναι ολιγάριθμων θα χαθόμεν ω γένο. Από τότε δηλαδή. Και στι 19 έκτου του 65, μόλι εγνώστη η παραγραφή των αδικημάτων του, που του κατελογίζοντο διαβιβάστηκε δήλωση του Καραμαλή στην οποία, στη Βουλή, στην οποία έλεγε πέραν των άλλων. Ουδή εν Ελλάδη από το Παρίσι αυτό. Ουδή εν Ελλάδων από του Ανωτάτου Άρχοντο μέχρι και του τελευταίου πολίτου δικαιούται να αισθάνεται ασφαλή. Απίστευτα πράγματα. Και πάμε παραπέρα γιατί ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην έκρηξη, η απόλυτη έκρηξη, διότι όλα αυτά συμβαίνουν πλέον στο δεύτερο στάδιο, στο οποίο έχει βγει η αυτοδύναμη με την ενίσχυση mm. των κομμουνιστών 64-65 ενό κέντρου και γίνονται όλα αυτά που ακούσατε. Δεν έχουμε φτάσει στα Ιούλιανά του 65. Ενώ λοιπόν, το 65 ξεσπάνε όταν ξαφνικά αποκαλύπτεται ότι δεν θα τα αναλύσω τώρα, τα αναλύω λεπτομερώς και με στη γεία, στο βιβλίο ο Ανδρέας ο γιος του Πρωθυπουργού ο οποίο συνεργάζεται πλήρως με τους κομμουνιστές έχει αναθέσει στον υποδιοικητή της ΚΙΠ τον Αλέξανδρο Παπατέρπο τη δημιουργία μέσα από την ΚΙΠ μιας παραστρατιωτικής οργανώσεω, αριστερών τροτσκιστικών πεπιθήσεων η οποία από αξιωματικούς αριστερών πεπιθήσεων η οποία θα συνεργαστεί πλήρω με τον Αντρέα, θα τον έχει ω πολιτικό αρχηγό της και η οποία θα συνοδοιπορεί με τους κομμουνιστές. Για να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κίνημα και να έχουν και υποστήριξη στρατιωτικών δυνάμεων. Μάλιστα. Ο Αντρέα βέβαια απέβλεπε σε δική του. Η ΚΥΠ είχε κάποια στρατιωτική σημασία τότε. Η ΚΥΠ ήταν στρατιωτική υπηρεσία τότε. Στρατιωτική υπηρεσία. Στρατιωτική, ε, ε τη διοικούσε. Μάλιστα. Ήταν καθαρά στρατιωτική. Μετά το, 70, μετά το 81 έγινε πολιτική υπηρεσία. Κατάλαβα. Ήταν στρατιωτική υπηρεσία η ΚΥΠ. Λοιπόν, ε, τοποθετείται και ξαφνικά και μάλιστα το, το σχέδιο του Ασπίδα είναι να εξουδετερώσει όλους τους εθνικόφρονες αξιωματικούς και να καταλάβουν η αξιωματική του ασπίδα, οι τροτσικιστέ, οι αντρεϊκοί, που συνεργάζονται με του κομμουνιστέ, να καταλάβουν όλε τι θέσει κλειδιά στο στράτευμα για να μπορέσουν να επιβάλλουν, να κάνουν δικό του κίνημα και να επιβάλλουν τι θελήσεις του. Με αρχηγό τον Ανδρέα, mm. αυτό αποκαλύπτεται. Για να μην σα τα πω λίγο, και ό, επειδή, όταν αποκαλύπτεται, να, εδώ, οι επιδιώξει του ασπίδα. Σύμφωνα με, τον, με, με την ανακριτική επιτροπή επιδιώξει της παραστρατιωτικής οργανώσεως που απεκαλύφθη ασπίδα του Αντρέα είναι ευθυγραμμισμένε προς την λαϊκομετωπική πτέρυγα του κέντρου λαϊκομετωπική είναι η συνεργασία με τους κομμουνιστές mm. λαϊκόμέτωπο είναι mm. υπό την επίφαση σοσιαλδημοκρατικών και νασερικών τάσεων υπάρχουν ηλειμμένες αποφάσεις να χρησιμοποιηθεί εν ανάγκη βία από τον Ασπίδα δια την πρόθεση και την προθυπουργία και την ηγεσία της ενώσεως κέντρου κέντρο αριστεράς προσωπικότητος εννοεί τον Αντρέα δηλαδή Top. η ίδια ο Ασπίδα να ρίξει mm. το Γιώργιο τον πατέρα και να ανεβάσει το γιο mm. εάν προκύψει θέμα διαδοχής και ότι σκοπός είναι να χρησιμοποιηθεί βία εν ανάγκη για την ματέωση συνταγματικών αποφάσεων του βασιλέως αντιθέτων προς τα επιδιώξεις του ασπίδα μάλιστα λοιπόν αυτό αποκαλύπτεται και πλέον για να μην το απολογούμε έχουμε τη μεγάλη σύγκρουση πλέον του πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου με τον βασιλιά τότε τον Κωνσταντίνο διότι ενώ αποκαλύπτεται και ενώ έρχεται και βγαίνει στην επιφάνεια ότι ο γιος του πρωθυπουργού ηγείται παραστρατιωτική αριστερή οργανώσεω που συνεργάζεται με του κομμουνιστές Ο Βασιλιάς, Παραπέμπονται, ότι παραπέμπεται, πολύ ναι, με παραπέμπεται τον το θέμα στο στρατοδικείο. Συλλαμβάνονται ε, κάποιοι από τους αξιωματικούς του Ασπίδα και παραπέμπεται ο ίδιος ο Αντρέας, ο οποίος φέρεται ως πολιτικός αρχηγός, να ανακριθεί. Η, ανάκριση, η αρμοδιότητα της ανάκρισης είναι στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Το Υπουργείο Εθνικής mm. Αμήνης. Ποιος γιατί είναι είχε? στρατοδικείο. Ο Αφού είναι στρατοδικείο, όχι δεν το έχει ο παμπάς, το έχει ο Πέτρος ο Γαρουφαλιάς. Okay. Και ξαφνικά ο, Μπαμ, ο μπαμπά αποφασίζει τη στιγμή που ο γιος του θα ανακριθεί με ευθύνη του Υπουργείου Εθνική Αμήνη, αποφασίζει να διώξει τον Πέτρο Γαρουφαλιά από Υπουργό Εθνική Αμήνη και να αναλάβει ο ίδιο ίδιος το Υπουργείο. <χει> και, και ήθελε από τον Κωνσταντίνο την υπογραφή. Ναι. Και δεν και του πάει την έδινε. Και τον Κωνσταντίνο και του λέει: Θέλω να γίνω Υπουργό Εθνική Αμήνη. Του λέει ο Κωνσταντίνο, μα κύριε Πρωθυπουργέ, είναι δυνατόν ο γιο σα να δικάζεται από το Υπουργείο Εθνική Αμήνη και εσεί ω Πρωθυπουργό Πατήρ να αναλάβετε όσο δικάζεται το Υπουργείο Εθνική Αμήνη. Είναι παρανοϊκό. Θα θεωρηθεί, δεν λέω ότι έχετε τέτοια πρόθεση, θα θεωρηθεί ότι το κάνετε για να συγκαλύψετε και να σώσετε το γιο σα. Βάλτε κάποιον άλλον. Όχι, θα αναλάβω. Αφού είμαι πρωθυπουργό, έχω το δικαίωμα και βάσει του συντάγματο να αναλάβω όποιο υπουργείο μου γουστάρει. Είχαν καταλάβει αυτό. δηλαδή το νομικό πλαίσιο αυτοί οι Το νομικό. Ναι. Και κάνανε ό,τι θέλανε βάσει νόμων λέω, και του του Κωνσταντίνο. Βάσει του συντάγματο έχετε το δικαίωμα να πάρετε κανέ, όποιο υπουργείο θέλετε, πράγματι. Ε, το θεωρείτε ηθικό όσο ο γιο σα δικάζεται από το Υπουργείο Εθνική Αμήνη εκείνη τη στιγμή να παίρνετε το Υπουργείο εσεί. Θέλετε να κάνουμε, του λέει κάτι άλλο. Να νομιμοποιήσουμε, νομιμοποιήσουμε. του κομμουνιστέ. Όχι, δεν είναι. Προστεύω. Τι λες το, να μα, τους μα, μα ο Βασιλιά είπε Αυτά να τα κάνει τα, κόμμα. ψεύδι μετά του, 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 του Κωνσταντίνου. Δεν ναι. τεράστια. Λοιπόν. Ε, θα τα πούμε σε επόμενη εκπομπή. Okay. Τον... Του λέει να μετατεθεί, ωραία, να αναλάβετε το Υπουργείο Εθνική Αμήνη, αλλά να μετατεθεί η ανάκριση του γιού σα στο Υπουργείο Δικαιοσύνη. Και τότε αναλάβετε. Όχι. Oh. Θα παραμείνει, λέει. Oh. Καταρχά έξυπνο αυτό που yeah. το είπε ο Κωνσταντίνο. Ναι. Και έτσι έρχονται στην απόλυτη σύγκρουση. Παρετείται ο Γιώργιο Παπανδρέου, αυτό τον εξωθεί ο ίδιο ο Ανδρέα. Γιατί ήταν τόσο ανυποχώρητο ο ο, ο Γεώργιος Παπανδρέου γιατί τον Αντρέα τον εξωθούσε ο οποίος εξωθείται και αυτούς από τους κομμουνιστές Μάλιστα. φέρτο στα άκρα γιατί θέλανε να περάσουν στο επόμενο στάδιο ο βασιλιάς Ανωτελία εδώ θέλανε είχε οι, πει... οι κομμουνιστές πρόσεξε θέλανε οι κομμουνιστές να πέσει η κυβέρνηση. Ακριβώς. Και εδώ ο βασιλιάς είπε μεταγενέστερα ότι έπρεπε να μην τον αφήσω να ρίξει την κυβέρνηση. Ναι, Ήταν ναι, κάτι ναι. από αυτά που μετάνιωσε δηλαδή. Έπρεπε Καλά, να το παρατείνει με κάποιον το τρόπο. Το είχε οργανώσει και εκείνο. Θα το δούμε. Είχε, είχε, ήδη οργανώσει. Περίμενε ότι θα παρετηθεί Ήθελε, και εκείνο να πει παί... Ήθελαν και οι δύο πλευρέ να φτάσουν στα άκρα, αλλά ο καθένα για δικού του σκοπού. Να ζώθησαν χοντρά παιχνίδια. Μάλιστα. Λοιπόν, οι κομμουνιστέ και ο Ανδρέα το θέλανε για άλλο λόγο, κυρίω για να μην περάσει τη δίκη άμα έπεφτε η κυβέρνηση κτλ. Ο βασιλιάς τότε ήταν νεότατος να πούμε έτσι. Ναι, ναι, ναι. Άρα, 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 αυτό που είπε ο Παπαχελάς ότι ήταν νύχτα και ότι δεν είχε ιδέα από πολιτική και ήταν ένα παιδάκι δεν ισχύει. Κοίταξε αυτό θα τα συζητήσουμε στην επόμενη εκπομπή ότι ήταν νύχτα και ότι δεν είχε ιδέα από πολιτική ισχύει. Ε, ήταν και πολύ νέο όμω. Ήταν πάρα πολύ νέο. Παρ' όλα αυτά έπαιζε και αυτό στο παιχνίδι του. Αλλά έπαιζε και αυτό στο παιχνίδι του. Θα το δούμε παραπέρα. Ωραία. 15 Ιουλίου λοιπόν, έχουμε την απόλυτη έκρηξη της κρίσεως, περνάμε σε άλλη φάση πλέον, με την παρέτηση του Γεωργίου Παπανδρέου, ξεσπάνε τα λεγόμενα Ιουλιανά του 65. Αυτό περιμένουν οι κομμουνιστές. Ναι, τους. Να πέσει. Μπαίνουμε στην απόλυτη, στην, α, στην τραγική τελική φάση της εθνικής κρίσεως, στην οποία έχουμε πλέον ένα σε έναν συνδυασμό εθνικού διχασμού του 15 και Δεκεμβριανών του 44 μαζί από τις 15 Ιουλίου του, εβδο... του 65 μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου του 65, πόσες μέρες είναι 40, mm. 45 αρχίζει η λεγόμενη συμφορά των 70 ημερών 400 με τοπικές διαδηλώσεις οι οποίες παραλύουν όλη την Ελλάδα 400 διαδηλώσεις με ματιρές οδομαχίες μεταξύ αστυνομίας, στρατού, κομμουνιστών και διαδηλωτών. Θύματα και τραυματίες εκατέρωθεν. Απεργίες που παραλύουν τα πάντα και φτάνουν οι απεργίες τις Απίστευτο νούμερο για, για, για 40 μέρε. Ναι, ναι, ναι. <laughs> δηλαδή τι κάνανε <laughs> τότε. Το κουκουέ ενώνει και. Τρώγανε και απεργία. Ναι. Και απεργία. <laughs> το, κου, το κουκουέ ενώνει και καθοδηγεί τι έξαλε μάζε του κέντρου σε αιματηρέ κινητοποιήσει που παραλύουν τα πάντα. Ο Ανδρέα Παπανδρέου συναντάται με, το, με, τον Λεωνίδα Κύρκο και υπογράφουν πρωτόκολλα συνεργασία. Ανοιχτά πλέον με του κομμουνιστές. Στι 21 Ιουλίου του 1965 σκοτώνεται ο φοιτητή ο Τύρι Πέτρουλα και τραυματίζονται 200 αστυνομικοί και διαδηλωτέ. Τον σηκώνουν στα χέρια και, τον, και, και, πάνε να εισβάλλουν να καταλάβουν τη Βουλή. Mm. Οι κομμουνιστές. Η Βουλή μετατρέπεται ίδια σε μια αρένα. Ε, χειροδικούν, ξυλώνονται καθίσματα και σκοτώνονται και πέφτει ξύλο μεταξύ τους. Ε, η Καθημερινή γράφει 1η Αυγούστου του ο τόπος ζει Μέρες Δεκεμβρίου 44 θυμάται και ανησυχεί. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δηλώνει σε ραδιοφωνικό σταθμό της Αμερικής «Είμαι υπέρ της λαϊκής εξεγέρσεως». Mm, εντάξει, να πούν άλλο. Ο Παπανδρέου, ο Γέρος, μιλάει στον συνεργάτη του Σταύρο Κωστόπουλο. «Με τη δάδα της, της ΕΔΑ» Έχει χάσει τόσο πολύ την μπάλα και ο Γέρος. «Με τη δάδα της ΕΔΑ» του Κουκουέ δηλαδή θα ανάψω μια πυρκαγιά από τον Τέναρο μέχρι Ροδόπης για να κάψω τη δεξιά. Το λαϊκό μέτωπο ενός έως κέντρου Κουκουέ, εδώ, που σμιλεύτηκε το 61-63 και επισφραγίστηκε το 64-65 όπως είδαμε, πλέον αρχίζει να δρά ανατρεπτικά την περίοδο 65-67. Και μιλάμε για ένα από τα πιο επικίνδυνα λαϊκά μέτωπα που έχει ζήσει ποτέ γιατί ήταν μέτωπο εκ των κάτω, μέτωπο ανεπίσημο, μέτωπο πλήρε και μόνιμο, όχι σαν αυτό που του 56 που ήταν πρόσκαιρο μόνο με τι εκλογέ. Και βλέπουμε την ίδια την ομολογία των ίδιων των κομμουνιστών, οι οποίοι λένε, α πούμε, ο κομμουνιστή, ο πασίγνωστο του κομμουνιστή, ο Πότη ο Παρασκευόπουλο, έγραφε. Η ηγεσία τη αριστερά υπολογίζει ότι οι ενωμένε οι δυνάμει τη ενώσεω κέντρου με τι δικέ μα, τι κομμουνιστικέ, είμαι θα είστε σε θέση και δυναμικά να επιβάλλουμε την εξουσία μας. Καθώς και ότι, πάλι ο παρασκευόπλο, η ηγεσία του ΚΚΕ εκτιμά ότι η χρεοκοπία της κυβερνήσεως Γεωργίου Παπανδρέου μας φέρνει πιο κοντά στην εξουσία ως Κουκουέ. Τον Ιούλιο του 1965, ο Μπόρις Πομονάριοφ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ενώσεως, στο σοβιετικό περιοδικό προβλήματα ειρήνης και ο σοσιαλισμού έχει ολόκληρο κομμάτι στο οποίο λέει ότι η κυβερνητική κρίση που ξέσπασε στην Ελλάδα Λες και ξαναγίνεται η ιστορία Ναι δείχνει ακριβώς ανταποκρίνεται πλέον, πλέον πλήρως σε ό,τι ίσχυε το 1913 στη Ρωσία πριν αναλάβει ο Λένιν την εξουσία. Τα γεγονότα στην Ελλάδα εξελίσσονται ακριβώς προς την κατεύθυνση μιας πολιτικής κρίσης αυτού ακριβώς του, του, του τύπου σαν εκείνης πριν ανέβουμε, ο Λένιν, ανέβουμε yeah. στην εξουσία. Απλά οι κομμουνιστές θεωρούσαν επανάσταση το δική τους, από τη δική τους μεριά την κατάληψη εξουσίας. Yeah, yeah, yeah. Αυτό ακριβώς, θέλανε ακριβώς, να κάνουν. Ακριβώς, και εκεί ήρθε ο Παπαθαβούλας και τους ξεφτύλισε. Ναι, αρχίζουν να ετοιμάζονται, δεν είναι μόνο ο Παπαδόπουλο. Όλοι ετοιμάζονται. Σωστό, πλέον. και ο Βασιλιά και όλοι. Θα δει ότι όλοι ετοιμάζονται, αλλά πώ ετοιμάζονται και mm. γιατί θα βγει ο Παπαδόπουλο. ο Παπαδόπουλο δεν βγήκε γιατί ήθελε να καταλάβει αυτό την εξουσία για να προλάβει του άλλου. Θα έχουν λόγοι που θα του εξηγήσουμε εδώ. Αλλά αξίζει πρώτα να δούμε ότι εκεί τον Αύγουστο του 65 μετά την έκρηξη των Ιουλιανών γίνονται και δύο σύμβουλια του θέματο. Τα σύμβουλια του θέματο ήταν το ανώτατο, δηλαδή συμμετέχουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί υπό την ηγεσία του ιδίου του Βασιλέω, και λένε τη γνώμη του γιατί ορίζονται όταν υπάρχει μεγάλη πολιτική κρίση. Mm. Ήδη οι κυβερνήσει ανεβαίνουν η μία πίσω από την άλλη, πέφτουν, δεν κρατάνε παρά 20-30 μέρε. Είναι μία ονόμα, μετά πέφτει ο Τσιριμόκο, μετά έρχεται ο Στεφανόπουλο, μετά έρχεται. Ανά 20 και 30 μέρε χαμό έξω αιματοχυσία στου δρόμου, δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει. Έχουν παραλύσει τα πάντα. Λοιπόν, το State Department, ο Άνσουτ, ο στρατιωτικό ακόλουθο τη πρεσβεία, να γράφει προ το State Department για πρώτη φορά σε έκθεση απόρριτη. Για πρώτη φορά από το συμμοριτό πόλεμο. Οι κομμουνιστές δεν είναι πλέον απομονωμένοι αλλά έχουν επιτύχει να συνεργαστούν στη βάση με πολύ μεγαλύτερες κεντρώες δυνάμεις ενώ ο Γεώργιος Παπανδρέου που έχει πέσει πια σε συνάντησή του με τον με το πολιτικό σύμβουλο της Πρεσβείας τον είπε Μπρούστερ τον απειλεί λέγοντας υπάρχουν 80.000 αντάρτες πέρα από τα βόρεια σύνορα της Ελλάδος που είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να πολεμήσουν για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Οι δημοκρατές και της κομμουνιστικής δημοκρατίας. Α, ε, τι άλλο εννοεί. Mm. 80.000 αντάρτες εκτός των βόρειων συνόρων. Ξέρεις ποιους εννοεί. Τους βουλγαρούς. Όχι. Ποιος? και Βούλγαρου μέσα, γιατί και Σνοφίτε ήταν μέσα το και στην Και στην Του συμμορίτε που είχαν φύγει το 1949 με τη λήξη του συμμορτοπολίτη. Τόσοι πολλοί ήταν, δηλαδή. Πόσοι ήταν αυτοί. Πόσοι είχαν διαφύγει. Μαζί με του. Μα ήταν Σνοφίτες το 70%. Βούλγαροι, κομιτανζίδε. Ναι, ναι, ναι. σλαβομακεδόνε, Σλαβομακεδόνες ναι. εισαγωγικά και τα ναι. Σκεφτείτε ότι στα συμβούλια αυτά ο Κανελόπουλος λέει μετά το συμμορήτο πόλεμο τα λέω και με λίγο πιο απλοποιημένοι γιατί τα έλεγαν στην καθαρεύουσα, για να τα καταλαβαίνει και ο κόσμο. Μετά το σύμμορτο πόλεμο, για πρώτη φορά κατέχουν οι κομμουνιστέ εννοεί. την Ήπεθρο. Αλλά και πολλού συνοικισμού έξω των Αθηνών. Και πολλά προάστια τα οποία απειλούν στι πόλει και όχι μόνο στι μικρέ, αλλά και στην πρωτεύουσα. Φοβούμε και στην πρωτεύουσα έχουν οργανωθεί δυνάμεις κρίσεως του κομμουνισμού, κρούσεως του κομμουνισμού φοβούμεθα για την επιβίωση του έθνους μας. Η χώρα απειλείται από εμφύλιον πόλεμων. Η κρίση του καθεστώτος της ελευθερίας είναι βαριτάτη. Η δημοκρατία έχει ήδη καταληθεί. Έχουμε φτάσει στο όριο των καιρών. Θα αρχίσουμε να γλιστρώμεν, να πίπτωμεν, η Ελλάς, ο θρόνος, τα πάντα. Αυτά τα λέει ο πολιτικός κόσμος της εποχής. Ο Παναγιώτης Πεπινέλης, βρισκόμεθα προς μια, μια τεραστία επεκτάσεως της οργανώσεως του ανατρεπτικού δικτύου του κομμουνισμού. Το Κομμουνιστικό Κόμμα πέτυχε να διαβρώσει το κράτος, να πραγματοποιήσει λαϊκό μέτωπο και, βρίστε, και βρίσκεται, στα πρόθυρα να δοκιμάσει ό,τι κατά την κομμουνιστική ορολογία λέγεται διαλεκτικό πίδημα, δηλαδή τη δυναμική αναμέτρηση. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο η οποία ενθυμίζει εκείνα τα οποία συνέβαιναν στην Πράγα λίγου μήνε πριν την κατάληψή τη από του κομμουνιστές τον Φεβρουάριο του 1948. Ο Δημήτριο Κυσόπουλο. Έχουμε λαό διχασμένο. Όλη αυτή είναι η πολιτική ηγεσία. Mm. Στο αστυμβούλιο του Στεμπάνου. Mm. Να μην πάμε εκεί πέρα. Έχουμε λαό διχασμένο και άρση τη ψυχολογία τη δημοκρατία. Η ίδια προοπτική αυτή τη στιγμή τη κατάσταση. Η ύπεθρο τελεί αυτή τη στιγμή. Όχι, εδώ είμαστε μετά τη Γουλιανά, που έχει πέσει ο Παπανδρέου τελεί αυτή τη στιγμή υπό την τρομοκρατία των εξτρεμιστικών στοιχείων της αριστεράς. Ο Τσαλδάρης, η περίπτωση του να πάμε σε εκλογές σήμερον, κατεμέ αποτελεί εθνική ναυτοκτονία. Ο Τσιριμόκος, αριστερών πεπιθύσεων, οι εκλογές θα οδηγήσουν όλη τη χώρα σε αλληλοσφαγή. Mm. Ο Δόβας, το κομμουνιστικό δρόμα, κόμμα δρά ανενόχλητο και ξέρει και να δράσει και να επιτύχει. Για τούτο έχει δημιουργηθεί πραγματική φοβία. Φοβία στα όργανα του κρατικού μηχανισμού και στον κόσμο. Ιδία στους κατοίκους της Υπέθρου. Και διαρωτώμε πώς είναι δυνατό υπ' αυτές τις συνθήκες να έχουμε ελεύθερη έκφραση του φρονήματος ενός εκάστου. Πρέπει να αποκλειστεί η λύση των αμέσων εκλογών. Ώρα. Όλοι λένε μην πάμε σε εκλογές. Ναι. Θα το κυλιστούμε. Ωραία. Ο, ο δηλαδή. Νόβα, αν πρόκειται να αιματοκυλιστούμε κατά την εκλογική περίοδο, τότε οποιοδήποτε και αν είναι το αποτέλεσμα θα είναι καταστροφή. Λοιπόν, συνοψίζουμε ότι ως, ως ο όμω ο πολιτικό κόσμο ήδη, είμαστε στο 65-66, έτσι. Συμφωνούν ότι δεν πρέπει να πάνε σε. Κομμουνιστική απειλή είναι μέγιστη, η ύπεθρο ελέγχεται από το ΚΚΟΕ, η χώρα απειλείται από εμφύλιο σπαραγμό και αιματοχυσία, η δημοκρατία έχει καταλυθεί. Το έθνο έχει διχαστεί, απειλείται με αμφανισμό, οι εκλογέ θα, θα αποτελέσουν εθνική αυτοκτονία και θα οδηγηθούμε σε αλληλοσφαγή. Mm. Δεν τα λέω ο Παπαδόπουλο αυτά. Ναι, ναι. Είσαι. Αυτό ήταν όλο Αυτό το πολιτικό όλο. κλίμα τη εποχή. Και... Είχαμε φτάσει σε μια δυστοπική κατάσταση εξαιτία του κομμουνισμού και του ΚΚΠ. Και τώρα τι λένε, επειδή λέει ο Κωνσταντίνο mm. ότι το 66, όταν μπαίνει το 66, ο Κωνσταντίνο βγήκε που είπε ότι ψευδό ότι ήθελε να νομοποιήσει το ΚΟΚΟΕ. Ο Κωνσταντίνο έκανε πρωτοχρονιάτικο διάγγελμα το 1966, στο οποίο έλεγε Ο κομμουνισμός αποτελεί μίασμα γεννηθέν έξωθεν. Ναι. Η ηθική του είναι το ψεύδο και η προδοσία. Μολύνει και καθιστά ανύποπτον εχθρών και καθιστά ανύποπτον εχθρόν της πατρίδος, πάντα ερχόμενον εις επαφήν με αυτόν άτομον η ομάδα, πάντα καλόν Έλληνα, Έλληνα μη διαβλέποντα τον κίνδυνο. Στις 8 Μαρτίου του 1966, σε σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, τότε πλέον έχουμε την Πρωθυπουργία του Στεφανόπουλου, είναι η τρίτη των κυβερνήσεων των λεγόμενων αποστατών, σύσσωμη η νέα ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, του λέει, του νέου Πρωθυπουργού, νέα ηγεσία ενόπλων δυνάμεων. Αρχηγός για ΕΘΑ πλέον είναι ο Κωνσταντίνος Τσολάκας, αντιμετωπίζομεν έκθεση επίσημη στον Πρωθυπουργό. Αντιμετωπίζομεν πλήρη και ολοκληρωμένη οργάνωση του κομμουνισμού καθ' όλη την έκταση τη χώρα. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει ευρεία και βαθία δίσδυση κομμουνιστική στον νεολαίο, στον συνδικαλισμό, στους αγρότε, στον κρατικό μηχανισμό και στα σενόπλου δυνάμει ακόμη. Να ίδια. ρωτήσω κάτι. Οι κομμουνιστέ πώ του κερδίσαν όλου αυτού του απλού ανθρώπου. Δηλαδή, πέρα να από... Μα δεν κερδίζαν του απλού ανθρώπου. Κερδίζανε, κερδίζανε θέσει κλειδιά. Δεν το είδε τώρα. τι Θέσει κλειδιά, αλλά και τους, τον απλό τον αγρότη, τι τον είπανε και τον κερδίσαν. Μα Ήτανε δεν κερδίσαν τον, τον, τον απλό. Μπαίνανε στο συνδικαλισμό, στην ηγεσία. Όχι στον απλό αγρότη. Δεν πήσανε τον αγρότη. Okay. Απλά είχαν να 80.000 άτομα. Πήραν τον, πήρανε το συνδικαλισμό, την ηγεσία. Αντικατέστησαν το, το, τι συνδικαλιστικέ οργανώσει, αντικατέστησαν την ηγεσία τη ΚΙΠ. Μπήκαν μέσα σε θέσει κλειδιά στην ΚΙΠ, στην, 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 κρατική υπηρεσία. καταργήσανε οι υπηρεσίε εθνική διαφωτίσεω και προεδρία. Χώθηκαν μέσα στι μάζε τη Ενώσεω Κέντρου. Δηλαδή δεν πείσανε κανέναν. Λέει διάχυση, ναι. Καταφέρανε να διεισδύσουν στα άδυτα και τα απόρριτα όλων των οργανώσεων και να τις Παπανδρέου. ελέγχουν ναι. ο διευθυντής της ΚΥΠ αντιστράτηγος Κυριάκος Παπαγεωργόπουλος προσπάθεια του Κουκουέ, προς τον Πρωθυπουργό είναι αυτά οργάνωσης προς δυναμική αναμέτρηση και δυναμική επιβολή υποθέτει το ΚΚΕ ότι είναι δυνατό να μην γίνουν εκλογές και προπαρασκευάζεται για δυναμική αναμέτρηση ένοπλη ο διευθυντής Διευθύνσεως Ασφαλείας αντιστράτηγος Οφοκλής ζανητή. Η κομμουνιστική απειλή δεν είναι απλώς σοβαρά, είναι τρομερά. Τρομερή. Το ίδιο το κουκουέ. Θα είναι σημασία να παιδιά να τα ξέρετε, να τα, να τα λέμε. Mm. Και είναι, είπαμε, η, η, ακρή του παγόβουνου. Δηλαδή, η άκρη του παγόβουνου. Δεν, δηλαδή, θα δείτε απίστευτα πράγματα. Εδώ θα σας ερμηνευτούν τα πράγματα. Τα πάντα. Απλά εδώ σας δίνω μερικά στοιχεία να πάρετε μια ιδέα. Ο Στρίγκος, αρχές του 66 μέγας κομμουνιστής στο Σοβιετικό Περιοδικό Προβλήματα Ειρήνης και Σοσιαλισμού ο δρόμος για την δημοκρατική δημοκρατική mm. για αυτούς πορεία, είναι η κομμουνιστική πορεία της χώρας άνοιξε η σύγκρουση από τα σκοτεινά παρασκήνια μεταφέρθηκε στο στίβο της ανοιχτή πάλης. ο Παρτσαλίδης μέγα τέλεχος του ΚΚΕ Ιούνιο του 1966, γράφει στην Αυγή πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την ένοπλη σύγκρουση. Έρχεται. Ο Φιλίνης στην ελληνική αριστερά συμπληρώνει. Είναι ανάγκη για το δημοκρατικό κίνημα της χώρας μας. Ξέρετε, δημοκρατικό κίνημα, ή κομμουνιστικό κίνημα. Mm -hmm. αυτούς, ναι. <χαι> Να και ανεβάζει την, ανεβον την ετοιμότητά του για την περίπτωση του μη ειρηνικού δρόμου. Για την περίπτωση της ένοπλης πάλης που έρχεται. Πλέον αποκαλυπτικός ο λόγος του Μανώλη Γλέζου στο συνέδριο της ΕΔΑ 25 και 26 Μαΐου του 1966 όπου περιγράφει αυτό που λέγαμε τις τέσσερις φάσεις της τακτικής του Σαλαμιού κοιτάξτε πως το βλέπανε πρώτη φάση στηρίζουμε την κυβέρνηση της ενός κέντρου το κάναμε δεύτερη φάση συμμετέχουμε στην κυβέρνηση της ενός κέντρου τρίτη φάση θα είμαστε εμείς κυβέρνηση και θα συμμετέχουν εκείνοι <laughs> τέταρτη φάση τους εξεδετερώνουμε και είμαστε μόνοι μας κυβέρνηση καλή Μεθοδική. Μέσω λοιπόν αυτή τη καταστάσεω, ολόκληρο ο πολιτικό κόσμο, όπω βλέπουμε, κρούει τον κόδωνα. Ο Κανελόπουλο, μιλώντα στην Εθνική Ένωση Δικηγόρων στι 12 Μαρτίου του 1966, κάθεται και γράφει: Υπάρχει κίνδυνο να πάψουμε να είμαι θα Ελλάς για πρώτη φορά στην ιστορία μα. Και εξηγεί παρακάτω, για να μην λέω γιατί έχω τέτοιο, ότι μια κομμουνιστική Ελλάς θα σήμαινε σύντο χρόνο εξαφάνιση τη νησίδο που λέγεται ελληνικό γένος μέσα στον ωκεανό του Σλαβικού Κομμουνισμού. Η Ελλάς θα γίνει σύντο χρόνο η Ατλαντής. Στη Μακεδονία θα σημειωθεί τούτο τάχιστα και με τρόπον τραγικό. Αφού θα αποσπαστεί, αφού ο σκοπός του ήταν αυτό. Ο Παπανδρέου, ποια ήταν η στάση του για τη Μακεδονία. Ο Παπανδρέου είχε εθνικέ θέσει αυτά. Ο Παπανδρέου είχε πλέον δεν είχε, είχε χάσει πλήρη έλεγχο. Ο okay. Γέρο. Ναι, ναι. Ο Αντρέα ήταν μαζί του. Και, ο... Τους και, ο... και εγώ είχα ακούσει ομιλία του Αντρέα και ήταν και αυτό συντηρητικό στο κομμάτι τη ο... Μακεδονία. Ο... Ο... Ο τη δεκαετία του 80. Εδώ μιλάμε τι γίνεται τη δεκαετία του 60. Άλλο ο Ανδρέα. Άλλο ήταν όταν γέρασε. Το 81 Όταν Το 90 και άλλο ο Ανδρέα του 63 ή mm. του 65. Μπερδευόμαστε. Εδώ μάλιστα έγραφε ένα πολύ ωραίο άρθρο τη 30 Μαρτίου του 66. Προσέξτε, μιλάμε πια για ένα χρόνο πριν την 21η Απριλίου τώρα έτσι. Ο Ράλη, ο Γιώργιο Ράλη, ο οποίο μιλάει για το λαϊκό μέτωπο, το οποίο λέει δεν καταβάλει καν προσπάθεια να αποκρυβεί, κραυγάζει ενώσεως κέντρου ΕΔΑ, κουκούε. Μα ομιλεί, λέει ο κύριο Παπανδρέου και οι νέοι του κυρίου Παπανδρέου, η νεολαία του mm. κομμουνιστών, με του κομμουνιστέ ομιλούν υπέρ του 1 4 ήταν το σύνθημα τότε, τη δημοκρατία του συντάγματο και τη πολιτική νομιμότητα. Ποια δημοκρατία και ποιο νόμιμο. Τι ποιος... σημαίνει 1 4 το 1-1-4, Το 114 άρθρο του συντάγματο. Α, α, Επαφήεται στον α, ναι, 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 Ακριβώ ποιας δημοκρατίας και, και ποιου συντάγματος και ποιας νομιμότητος. Της κομμουνιστικής, mm -hmm. της παπανδρεϊκής ή της κοινή των δύο συνεταίρων. Παραμένομε να δρανείς και μακάρι, ενώ οι φλόγες που περιζώνουν το πολίτευμα, τη δημοκρατία και τις λαϊκές ελευθερίες είναι πλέον ορατές. Ο Καραμαλής έπινε καφέ και είναι το διάστημα. Ήταν στο, στο Παρίσι. Παρίσι. Ναι, μια χαρά. Ο Καραμαλής του συμβούλευε απλά, τους Θα το <laughs> <laughs> Όχι, τους συμβούλευε του συμβούλευε να, το να, να κηρύξουν το στρατιωτικό νόμο. <laughs> Όχι, θα δεις, τον παρακαλούν, στέλνει και ο βασιλιάς παρακάτω, στέλνει και ο βασιλιάς του λένε να πίσω να ενωθεί με τι εθνικέ δυνάμει, να αντιμετωπίσουμε το εθνικό μέτωπο, το λαϊκό μέτωπο κομμουνιστών, τότε, να συνασπιστούν όλε εσύ μαζί με του αποστάτε, μαζί με του προοδευτικού. Να, να, γίνει ένα εθνικό μέτωπο, μήπω και καταφέρουμε κτλ. Και, λοιπά. και λέει δεν είναι η λύση. Λέει, είτε μακράν. Η λύση είναι, η λύση είναι λέει, η, να η, κηρύξετε. Η Ελλάδα κείτε μακράν. Η, 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 η λύση λέει είναι να κηρύξετε το στρατιωτικό νόμο. το δει παρακάτω. Σωστό ήταν αυτό, σαν τοποθετήση. Ναι, μάλλον, σωστό, σωστό ήταν. Μάλλον σωστό ήταν, όλοι το λέγανε. Ο ναι. Δόστεβανόπουλο Πάει πια ο Γκαντόνα, ο άγνωστο, ο οποίο συμμετείχε, συνταγματάρχη, διοικητή κήπου Βορείου Ελλάδο, ο, ο οποίο συμμετείχε τότε στο. στο συμμετείχε στον, με τον Παπαδόπουλο. Ήταν συμμετείχε στην Επανάσταση. Mm. -hmm. Της Είχε πάει όμω για να συναντήσει τον Στεφανόπουλο, τον Πρωθυπουργό τότε, και του λέει, του έδινε για τι πληροφορίε για το τι, τι, γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται από, τις, από την κομμουνιστική δραστηριότητα. 12 Ιουλίου του 1966 γίνεται αυτή η συνάντηση. Ε, όπου τι γίνεται, κάνουν απόπειρα εδώ στη Θεσσαλονίκη στις 12 Ιουλίου του 1966 ε, υπό την ηγεσία του πρώην καπετάνιου του Ελλάς Φώτη Σαμανταρά επιστρατεύονται οι κομμουνιστές και με τοπικέ δυνάμεις μέση το παραγωγούς και 800 τρακτέρ. 800. Ναι, αυτά που τα βρήκανε, αυτό θέλω να μάθω. εξελίσσεται Πώς? σε απόπειρα επαναστατικής καταλήψεως της εξουσίας, της υπρωτεύουσας. Δια δια, η χωροφυλακή ε, ε, χάνει τον έλεγχο της καταστάσεως, δεν μπορεί να καταστήλει την εξέγερση. Τον Ιούλιο του 1966 έχει γίνει αυτό. Διατάσσονται να επέμβουν μηχανοκίνητες στρατιωτικές μονάδες για να κατασταλεί η εξέγερση. Το αποτέλεσμα είναι άνω των 200 τραυματιών, εκ των οποίων 62 χωροφύλακες. Ο Υπουργό Δημοσία Τάξεω τότε, Γιώργιο Ράλη, αποκάλεσε τα γεγονότα τη Θεσσαλονίκη ω γενική δοκιμή κομμουνιστική εξεγέρσεω. Σε δελτίο πληροφοριών του Γραφείου Προεδρίας αναφέρεται επισήμως το ΕΑΜ εννοεί κουκουέ, υφίσταται πλέον εις όλας της υπηρεσίας. Το Υπουργείο Γεωργίας ελέγχεται υπ' αυτόν κατά 60%. Το ΕΑΜ ναι. τώρα που έβαλε ύμνο ο Τσίπρας στην ομιλία ναι, του, αυτό, ναι. αυτό είναι. Ναι. Το, ε, το Υπουργείο Γεωργίας ελέγχεται κατά 60%, το Υπουργείο Δικαιοσύνη κατά 25%, η αστυνομία πόλεων κατά 25%. Υφίσταται κίνηση κομμουνιστών εκτίση πέθρου προς προ την πόλη. Έρχονται για να καταλάβουν την Αθήνα. Και εκεί είναι που τα λέει όλα αυτά ο Γκαντόνα του Πρωθυπουργού του Στεφανόπουλου, ω διοικητή κλιμακίου Κύπρου Βορείου Ελλάδο. Ο Γκαντόνα, συνταγματάρχη. Και αποκλειθεί ο εξή απολαυστικό διάλογο. Γκαντόνα. Γιατί κύριε Πρωθυπουργέ, μετά από όλα όσα σα είπα, δεν λαμβάνονται τα προσήκοντα μέτρα εκ μέρου τη κυβερνήσεω. Στεφανόπουλο, Πρωθυπουργό, τι μέτρα να ληφθούν. Όσα μέτρα και αν λάβει η κυβέρνηση, θα είναι η μη μέτρα. Αλλού είναι η λύση, παιδί μου. Πού, κύριε Πρωθυπουργέ, του λέει ο Γκαντόνα. Παιδί μου, πήγαινε κουβέντια σέτα με του συναδέλφου σου, του αξιωματικού. Εσεί Έχετε ευξημένας ευθύνα έναν του έθνους. Κουβεντιάστε τα, αποφασίστε τα και η λύση είναι μία. Να μας δέσετε όλους. Και τους 300 μαζί και εμένα μαζί. Εκεί είναι η λύση. Ο Πρωθυπουργός έκανε αυτό. Ναι. Ωραίος. Είχε... είχε... Ναι, ήταν η εποχή που είχε επικρατήσει το σύνθημα δεν βρίσκεται ένας λοχίας να μας σώσει. Να, υπήρχε, α πούμε εδώ, τώρα το... Ε... Ο ίδιο ο διοικητή των ΤΕΑ, τα αταγμάτων Εθνική Ασφαλεία, που ήταν όλοι οι πολίτε, έκανε μία δημοσκόπηση εκείνη την περίοδο, αρχέ του 67, Παναγιώτη Χριστόπουλο. Και αναφερόμενο στην περίοδο, έλεγε: Κατόπιν διαταγή του ΓΕΣ, ενήργησα τότε ειδική επιθεώρηση και έρευνα σε ολόκληρη τη χώρα. Διαπίστωσα ότι δεν ανησυχούσαν μόνο οι έλληνοι δυνάμεις δυνάμει για την κατάσταση, αλλά και το μείζον τμήμα του λαού. Παντού, από του Εύρου μέχρι του Γηθίου και από τη Υπήρου μέχρι τη Κρήτη, όλο ο κόσμο μου έλεγε τι κάθεστε, τι κάνει ο στρατός μας. Δεν βλέπετε ότι κινδυνεύει το έθνος. Δεν υπάρχει ένας λοχίας να μας σώσει. Ναι. Άρα δεν μπορούσαν ναι. να κάνουν κάτι διαφορετικό. Ακριβώς. Δεν ήταν μονόδρομος για την Ελλάδα. Το είχαν φέρει οι κομμουνιστές σε μια κατάσταση που ήταν μονόδρομος. Και εδώ αναλύω τα... Εδώ ξεκινάμε πλέον, γιατί πήρατε μια ιδέα του τι συνέβαινε. Ο Κωνσταντίνος αποφασίζει από τον Νοέμβριο του 1965 ο Βασιλιά ότι πρέπει να επέμβει ο στρατό. Mm. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Γι' αυτό και του όρκησε. Τα πάμεσα αιματοχυσία. Όχι. Ακόμα. Δεν είναι εκεί. Θέλει να κάνει δική του. Mm. Θέλει να κάνει βασιλική δικτατορία με του στρατηγού του. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι απλήρω επιβεβαιωμένο. Θα τα βρείτε όλα. Όλες... Ναι, αλλά δεν επιτρεπόταν αυτό. Υποτίθεται ότι η βασιλεία ήταν διαφορετικό από την πολιτική. Ε, γι' αυτό λέμε ότι κάνει, έκανε βλακίε. Mm. Λοιπόν. Και μάλιστα, όχι μόνον εγώ, όλα τα στοιχεία του τι και πώ προετοιμάζει, βάζει τον Σπαντιδάκη ω αρχηγό ακριβώς ακριβώ για να διαταχθεί να προσαρμοστεί το σχέδιο προμηθεύση σε σχέδιο επεμβάσεω των ενόπλων δυνάμεων. Το σχέδιο προμηθεύση ήταν το εκτακτό σχέδιο, ε, σχέδιο ε, ενεργεία του κράτου σε περίπτωση κινδύνου του πολιτεύματο. Mm. Αυτό έπρεπε να προσαρμοστεί σε επιτελικό σχέδιο επεμβάσεω των ενόπλων δυνάμεων, το ανέθεσε στον αρχηγό του ΓΕΣ yes, Σπαντιδάκη ο ίδιο ο Βασιλιά. Τα στοιχεία όλα και τι λεπτομέρειε θα τι βρείτε μέσα στο βιβλίο. Υπό τον όρο ότι θα διατάξει αυτό mm. ο Βασιλιά το πότε θα γίνει. Και μάλιστα δεν κάνει μόνο αυτό. Α, ο Σπαντιδάκη, γνωρίζοντα ότι ο Παπαδόπουλο είναι ο καλύτερο επιτελικό αξιωματικό που είχε τότε η Ελλάδα και παράλληλα όλοι οι αξιωματικοί αποσυνταγματάρχοι και κάτω, μέχρι εν του είχαν την απόλυτη πίστη και αφοσίωση, διότι θεωρείται η κορυφή του στρατεύματο από απόψεω και μορφώσεω, ήταν ο αρχηγό τη τάξη του στη Σχολή Ευελπίδων, ήταν ο αρχηγό στην ανωτερό σχολή πολέμου, ήταν ήρωα μέχρι άριστη Ανδρία στου πολέμου, είχε διακριθεί παντού. Οι εκθέσει του ήταν πάντοτε ότι ήταν η κορυφή ήταν από ταγματάκι ακόμα προσκυνούσαν μπροστά του στρατηγοί, τον θεωρούσαν το ηγετικό στέλεχο του στρατεύματο και τον θεωρούσαν το φυσικό αρχηγό του όλη η αξιωματική από σταγματάκι και κάτω. Ξέ, Ξέρει λοιπόν ο Σπαντιδάκη ότι για να προκόψει η βασιλική ενέργεια πρέπει να έχουν τον Παπαδόπουλο μαζί του. Mm. Έτσι, ο βασιλιά διατάσσει το Σπαντιδάκη να δημιουργήσει το σχέδιο ενεργείας, ο Δεσπαντιδάκης αναθέτει τον επιτελικό σχεδιασμό στον Παπαδόπουλο. Mm. Ο, ο, Κωνσταντίνος ο Βασιλιά το ήξερε αυτό. Το ήξερε. Το ήξερε πολύ καλά. Όλα αυτά δεν τα λέει ο Βασιλιά. Όχι, δεν δε δε τα δε λέει. Δε εννοείται, δε αυτό. Δε εννοείται. Σαν να ήξερε όσο δηλαδή. έχω υπήκε... γράψει ένα βιβλίο. Και δείχνουν, που λέγεται για όσα... κάτι φωτογραφίε που είναι όλοι μαζί και ο Παπαδόπουλο είναι κάτω αριστερά mm. και παίζει να δει φωτογραφίε. Και καλά είναι απομονωμένο ο Παπαδόπουλο. Δεν θα. Δείτε δε, εδώ υπάρχει. Θα έχω βγάλει ένα βιβλίο που λέει λέγεται Βασιλεύο Κωνσταντίνο όσα είπε. Ναι, ναι, βέβαια. Μισαγωγικά εισαγωγικά είπε. Στη βιογραφία και του. Και όσα δεν είπε. Mm. Και έτσι εξετάζω και όσα είπε, γιατί τα ουσιαγωγικά είναι γιατί όσα είπε, πολλά από αυτά είναι ψέματα ή αλλιωμένα, και όσα δεν είπε καθόλου και παρέλειψε ευσχήμου. Mm. Όπω α πούμε αυτό που θα σα πω τώρα. Ότι αφού διατάζει την ενέργεια, προσεγγίζει του Αμερικανού. 29 Ιανουαρίου του 1967. Ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς. Ο τότε διευθυντής πολιτικού γραφείου του βασιλέως Δημήτριος Μπίτσιος Συναντάται με τον σταθμάρχη της CIA Jack Mori, στη κατοικία γνωστού επιχειρηματία. Και εκεί ο βασιλικός σύμβουλος, τα γράφει και ο ίδιο ο Μπίτσος, τα φαίνονται και από τα ίδια τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που έχουν αποχαρακτηριστεί. Η USA The Foreign Relations δηλαδή. και τα Declassified, όλα mm. τα οποία τα έχω αναλύσει και σε αυτό και στο βιβλίο μου, το ένα και στην εξωτερική πολιτική. Έχω κάνει πλήρη ανάλυση των το Αμερικανικών πίστευτε, το αρχείων. Πίστευτε. Λοιπόν. Ο βασιλικός σύμβουλος, ο Μπίτσιος, τόνισε στο σταθμάρχη της CIA πως εάν η Αμερικανική κυβέρνηση θέλει σοβαρά να, αντι... να, αντικρούσει τη σοβιετική διείσδυση και την ανατρεπτική δράση των κομμουνιστών στο εσωτερικό, θα πρέπει να αντιδράσει με σοβαρότητα στις δραστηριότητες του Ανδρέα. Και κατόπιν ο Μπίτσιος μπήκε στην ουσία της συζητήσεω και ρώτησε ανοιχτά τον σταθμάρχη της CIA Μόρι Ποια θα ήταν η Αμερικανική αντίδραση εάν η κατάσταση απαιτούσε από μέρος του, βεσ, του βασιλέως ορισμένα ακραία μέτρα, κήρυξη δικτατορίας δηλαδή, ναι. ε. ο Σταθμάρχης της CIA σχολίασε πως αντισταγματικές μεθοδεύσεις θα οδηγούσαν σε εξαιρετικά αρνητική αντίδραση τον ΙΠΑ και τάχθηκε ανοιχτά κατά της επιβολής δικτατορίας. Ο Μπίτσο τότε επέμεινε τονίζοντας «Η εκτροπή θα πρέπει να γίνει πριν και όχι μετά τις εκλογές». Ηταν εμφανέστατο λοιπόν ότι ο, ο Βασιλιά ζητούσε πράσινο φω από τη ΣΥΠΑ για βασιλική δικτατορία. Η CIA όμω είχε άλλε μεθοδεύσει. Γι' αυτό και δεν είχε καμία σχέση με αυτά. Δεν ήθελαν δικτατορική λύση, γι' αυτό και εναντιώθηκαν και τόσο πολύ στον Παπαδόπουλο, γιατί και αυτό ακόμα περισσότερο, γιατί του Βασιλιά την περιμένανε την ενέργεια. Μάλιστα. Ο Παπαδόπουλο μάλιστα. Του, αυτό θα το αναλύσουμε άλλη στιγμή, δεν την περιμένανε με τίποτα. Αρχέ Φεβρουαρίου πρότεινε ο Μόρι, τον Τάλμποτ, τον τότε πρέσβη, τον είπα μια μικρή μυστική επιχείρηση της CIA για ενίσχυση των αντιπαπανδρεϊκών υποψηφίων με 100.000 δολάρια. Mm, πολλά λεφτά. το σχέδιο για την εποχή εκείνη. Yeah, άπειρα, το σχέδιο επεξεργάστηκαν ο πολιτικός σύμβουλος John Day και ο Τζόρτζιο Ανίδης αλλά τελικά περίφθει από την Επιτροπή 303 του Λευκού Οίκου. Αλλά αυτά τα έχω. Secret Memorandum of Conversation, 29 January 1967 και τα λοιπά Έχω όλα τα απόρριτα τα αποχαρακτηρισμένα. Οπότε είναι δεν... στο τετράτομο. Ναι, ναι, ναι. Σε και στο τετράτομο, τετράτομο ε. είναι και στην εξωτερική ναι, πολιτική ναι. Αλλά και εδώ όπου χρειάζεται για να Μάλιστα. δείτε κλπ. Λοιπόν. Ε, παρόλα αυτά, ο Βασιλεύσης 25 Φεβρουαρίου του 1967 δίνει εντολή σχεδιασμού στον Σπαντιδάκη. Και μάλιστα αναθέτει στο γραμματέα του τον Ταγματάρχη Αρναούτη στις 4 Μαρτίου του 1967 να επισκεφτεί τον αρχηγό του ΓΕΣ, τον Σπαντιδάκη, για να δει την εξέλιξη της εφαρμογής του σχεδίου, του επιτελικού. Τα κατώ κάπα. Στι στις 7 Μαρτίου του 1967 ο Σπαντιδάκης εξηγεί στον Παπαδόπουλο που του είχε αναθέσει. Mm. Δηλαδή όλα έχουν γίνει mm. ναι, ναι, ναι. ένα. Ο βασιλιάς διατάζει τον Σπαντιδάκη, ο Σπαντιδάκης διατάζει τον Παπαδόπουλο. Πώς ανεξαρτητοποιεί το Παπαδόπουλο στα δύο να το δούμε σε αυτό ή στο επόμενο. Θα το δούμε, θα δούμε πολύ συνοπτικά σε αυτό. Ότι ε, μαθαίνει ο Παπαδόπουλο ότι είναι ο βασιλιά μέσα. Γιατί δεν το ξέρει. Νομίζω το διάταξε ο Σπαντιδάκης. αλλά δεν του είχε πει ότι είναι ο βασιλιά. Και στραβώνει ήδη ότι καταλαβαίνει ότι κάτι τέτοιο θα ήταν εγκληματικό για το θρόνο. Είναι αυτό που είπε μόνο Αυθόρμητα πριν. Αν γίνει αυτό, εκτίθεται ο θρόνος. Ο θρόνος δεν πρέπει να έχει ε, ε, δεν πρέπει σχέση με την πολιτική. πολιτική ή σε κάποια τέτοια εκτροπή. Και αυτό το διέκρινε, διέκρινε ο, Παπαδόπουλος, ο Παπαδόπουλος, Πρέπει να γίνει, να γίνει ναι. από το στρατό και μετά και ο βασιλεύς Και μετά ο Ακριβώ. Να υιοθετήσει του σκοπού τη Επαναστάσεω. Ο, ο, ο Βασιλεύσκοπημα. Όχι όμω να έχει πάρει. Σε όλο αυτό θύμη. Δεν, το κατάλαβε, Α, όχι, δεν το κατάλαβε. Ότι ήθελε ο Παπαδόπουλο ήταν μαζί του. Αλλά γιατί για τον Παρέσαιναν τον Βασιλιά η στρατηγή. Επειδή η στρατηγή ήταν ευθινόφοβη. Οι στρατηγοί τι θέλανε. Θέλανε να γίνει μεν και αυτή η επέμβαση. Αλλά θέλανε να την έχει διατάξει ο Βασιλιά για να διασφαλίσουν τα γαλονάκια του. Κομμουνιστέ δηλαδή. Να πούν δηλαδή το εξή. Αν γίνει κάμια στραβή και του περάσουν από κάνα στρατιωτικό, να πούν εμεί δεν κάναμε τίποτα, μα διέταξε ο Βασιλιά. Ναι, ναι σωστά, σωστά. Δεν φέρουμε ευθύνη. Γιατί ήταν στον αέρα ουσιαστικά όλοι αυτοί. Ναι, μα, το να πάρει απόφαση να κάνει στρατιωτική επέμβαση έχει το ρίσκο του. Ναι, βέβαια. Αν δεν πετύχει, αν πετύχει, δημιουργεί δίκαιο. Η επανάσταση δημιουργεί. Αν δεν πετύχει, σαν θα σε δικάσει. Αν σε περνά το δικείο και στείνεσαι στον τοίχο. Ναι, εντελώ. Αυτοί όμω θέλανε, οι σταγματάρχε το έλεγαν, τα είχαν τα καρύδια. Κατάλαβα. Να το πούμε τέτοια. Οι στρατηγοί λέγανε Εμεί να έχουμε την εντολή του Βασιλιά να είμαστε ήσυχοι. Οπότε, εγώ δεν ξέρω τι θα βασιλιάς, Ναι, αλλά βασιλιάς διέταξε διέταξε ο Βασιλιά δεν μπορούσε να πάρει αυτή την απόφαση γιατί ήταν πολιτική απόφαση. Έχει σε πρώτο επίπεδο δεν μπορούσε. Δεν διέταξε ο Βασιλιά. Εγώ, σα στρατηγό, ο Βασιλιά είναι, ο... είναι βάση συνταγματική θέση. Ο, ο αρχιστράτηγο τον ναι, Οπότε, ναι. με διέταξε ο Βασιλιά, δεν μπορούσε να. Ναι. Δηλαδή, ευθυνοφοβία και δηλία. Ναι. Επίση, στι 29 Μαρτίου του 1967, ο ίδιο ο Βασιλιά Έχοντα έτοιμο το σχέδιο ενεργεία που είχε συντάξει πλέον ο Παπαδόπουλο, το είχε παραδώσει στο Σπαντιδάκι. Και ο Σπαντιδάκι μέσω του Αρναούτη το παραδίδει στο βασιλιά, πάει στον πρέσβη, τον είπα, Φίλιπ Τάλμποτ, και του λέει: Μόνο θαύμα μπορεί να τον σώσει από την τελική επιλογή ανάμεσα στην παράδοση τη χώρα στου Παπανδρέου ή την επιβολή δικτατορία προ ή αμέσω μετά τι εκλογέ. Συνεχίζοντα μάλιστα ο Βασιλεύς, ζήτησε σαφή αμερικανική υποστήριξη για επιβολή δικτατορία. Ο Βασιλεύς στον πρέσβη τον είπα, ζητάει σαφή αμερικανική υποστήριξη για επιβολή δικτατορία. Ρώτησε δε, πάλι ο Βασιλιά, απευθεία τον Τάλμποτ, εάν θα μπορούσε να υπολογίζει ει βοήθεια τον είπα, ει περίπτωση που εξυναγκάζεται να προχωρήσει στην εκτροπή, στη δικτατορία του. Ο πρέσβης των είπα Τάλμποτ απέστειλε την επομένη επιστολή προς το State Department με το αίτημα του βασιλέως. Mm. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, πρέπει να ρωτήσω mm. το State Department. Και στις 3 Απριλίου του 1967 ο βοηθός υφυπουργού εξωτερικών των ΙΠΑ, Στιουαρτ Ρόκουελ και η ηγεσία του State Department του γράφεως απάντηση. Προσέξτε έξυπνη αμερικανική πολιτική τώρα. Για λόγους αρχής η είπα θα είναι, είναι φυσικά πάντα αντίθετες σε κάθε εξοκοινοβουλευτική λύση. Θα πρέπει να υπογραμμίσετε λοιπόν στο Βασιλέα πως η αντίδραση, των ΙΠΑ δεν μπορεί να καθοριστεί εκ των προτέρων, mm. αλλά θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα επικρατήσουν εκείνη τη στιγμή που θα γίνει. Mm. Κάντο του είπανε και βλέπουμε. Πορτοκαλί φως. Εμεί δεν μπορούμε να σου πούμε να κάνει εξοκοινοβουλευτική λύση. Κάντο εσύ και άμα πετύχει μαζί σου. Εντάξει. Ναι, ναι. Ναι. Αλλά δεν στο λέμε να το κάνει. Δεν είναι όχι, του το είπαμε. Εμεί είμαστε κατά. Ναι. Αλλά εντάξει. Θα τα βρούμε. Ωραία. Αυτό ήταν μόλι το πρώτο μέρο τη τριλογία που κάνω με τον Μάνο τον Χατζηδάκη για το πολύ σοβαρό ζήτημα της 21ης Απριλίου. Στο πρώτο επεισόδιο εξετάσαμε ουσιαστικά το τι συνέβαινε τότε στην Ελλάδα, ποια ήταν η πολιτική κατάσταση και η κοινωνική κατάσταση με τους κομμουνιστές που είχαν φέρει την Ελλάδα και για ποιο λόγο έπρεπε να γίνει ουσιαστικά μια επανάσταση και όχι πραξικόπημα. Στα επόμενα επεισόδια θα αναλύσουμε... Και τι ε, ενέργειε του Βασιλιά και τι σχέσει του Παπαδόπουλου με τον Βασιλιά και πώ τελικά ο Παπαδόπουλο έχει την εξουσία. Και μετά, στο τελευταίο επεισόδιο, θα αναλύσουμε φυσικά και το έργο του Γεωργίου Παπαδόπουλου, διότι από ό,τι καταλάβει, όλο το σύστημα εστιάζει μόνο στο τι, στο ότι ο Παπαδόπουλο είχε μηδενικό χρέο και ήταν για νόμπελ οικονομία, είχε πάρει νόμπελ οικονομία. Όχι, εστιάζουν μόνο στη λεγόμενη Χούντα, χωρί να αναφέρουν όλο το προηγούμενο. Γι' αυτό πήρε πολύ χρόνο το επεισόδιο, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό πρέπει να προμηθευτεί τα βιβλία. Οπότε θα σου προτείνω σε αυτό το επεισόδιο να πα στην περιγραφή από κάτω, να πάρει τηλέφωνο τον εκδότη, τον Γιανάκηνα και να του ζητήσει την προσφορά από τον Τέρι και τον Μάνο. Και τι σου προτείνουμε, Σου προτείνουμε οπωσδήποτε το τετράτομο. Στο έδειξα και πιο πριν είναι οι τέσσερις οι μεγάλοι τόμοι που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε σπίτι Έλληνα και θα σου προτείνουμε σε αυτό το επεισόδιο το γιατί και πώς έγινε η επανάσταση του 67 είναι αυτό εδώ το βιβλίο και το δεύτερο που μπορείς να πάρεις σε προσφορά είναι αυτό εδώ πέρα η ιδεολογία του Παπαδόπουλου Πάρε τηλέφωνο τον Γιαννάκενα, βρίσκεται από κάτω, το τηλέφωνο θα το βρει. Θα παίξει και στην οθόνη σου. Και ζήτησε την προσφορά από το podcast Το Ελεύθερο με τον Τέρι και τον Μάνο. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησε αυτό το επεισόδιο, ήταν υψή τη σημαντικότητα. Περιμένω την κοινοποίησή σου. Να είσαι καλά. Εμεί θα τα πούμε στο επόμενο.